Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλινό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εδώ είμαστε κι εμείς. Φάγαμε το μισό Ιούνι και επιτέλους σήμερα είδαμε μπαλάρα. Είσαι ο MVP's κλαψιάρης των Μούντιαλ. Ο Sherlock Holmes τυχερός καρπουζάς. Ο MVP's. Γεια σου Πακουάλε. Τέτοιο πάτο. Ούτε σαν το πηγάδι του Μελιγαλά. Τέτοιο πάτο. Ούτε το πάτο βάζω. Λοιπόν. Τόσα χρόνια βαρελάς. Θεόκλητε. Καλησπέρα και από μένα. Φασολάκια για όσους λένε ανάλατα, αλλά εγώ θα σας κράξω. Βρωμάει στημένο σήμερα στο 3-3. Μπορεί, πολύ πιθανό. Να περάσουν και οι δύο μαζί. Εγώ πήγα. Κάνουν μια νίκη με το Ιράκ. Λοιπόν, βρωμάει το κατοστάρικο που κονόμησες επί 4-25 απόδοση. Ένα βρωμερό 3-3 έχει κάνει η Πορτογαλία, ένα φιλικό
με την Ουγγαρία, αν θυμάστε καλά. Τι να θυμόμαστε καλά, ρε. Ναι, υποψία σπέρματος ήμασταν τότε. Τι αν θυμάσαι τώρα, καλά. Τώρα. Πότε. Πριν δύο χρόνια. Στο Euro. Πότε. Πριν δύο χρόνια. Στους ομίλους. Ναι. Πριν από δύο χρόνια. Αν αυτό που έπαιζε τη φόρμα την Κρήτη, τον Σαραντάρι, τον goalkeeper. 3-3 μυστήριο. Με σου τη φόρμα. Πετούσε από, ναι, από τα 30 μέτρα. Ναι, ρε. Λοιπόν, αυτό είναι, το θυμάμαι. Είχαμε περίεργα πράγματα σε αυτό το παιχνίδι. Πορτογαλία-Ισπανία. Τίποτα δεν είχαμε. Είχαμε περίεργα πράγματα. Είχαμε καταρχήν center forward τον Ρονάλντο. Μόλις βλέπουμε στο γράφημα Θεόκλητο center forward τον Ρονάλντο, λέμε τη Φαλακούτο Σάντος έχει δημιουργήσει τώρα την εξής ιστορία. Του λέει τον άλλον, αφού εδώ και ένα μήνα, ενάμιση μήνα σέρνεσαι, πρόσεξε τώρα να δεις. Πάνε center forward και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν σε βγάζω στην πλάγια γραμμή, στο γράφημα που κάναμε το απόγευμα με τον Καρατζαφέρη και τον Αλέβατο, να βάλει τον. Ποιον είχαμε βάλει center forward? Τον Αντρέ Σίλβα. Τον Ασίλβα center forward. Και ο Γκέντες μπορούσε να. Παρατάφτα να πούμε, τον πετάει η Νιάρη, τον Γκέντες το βάζει δεκάρι από πίσω. Τον Μπέρνα Σίλβα δεξιά και τον Μπρούνο Φερνάντες αριστερά. Μπερνάρδο Σίλβα δεν άλλαξε θέση. Με Καρβάλιο και Μουτίνιο χαφ. Τώρα, αυτά τα χαφ, Καρβάλιο, Μουτίνιο και ανάμεσα σε Μπούσκετς, Κόκε, Ινιέστα, Ίσκο. Καρβάλιο είναι πολύ καλός. Ναι, μόνο Καρβάλιο. Ναι, μόνο Καρβάλιο. Ο Μουτίνιο, εντάξει, είναι μεγάλος. Ο Μουτίνιο είναι σε ηλικία, σε λίγο άχρωμος. Τι άχρωμος είναι. Πολύ άχρωμος. Πρέπει να πάει στον Κοσμάγουλο να πάρει χρώματα να τον βάψουν να πούμε, εκεί με τον Κόκκινο. Να πάει να γίνει και, είναι και άνωστος. Και ο Γκουέντες δεν μαρκάρει, δεν έρχεται και πίσω. Ναι. Και ο Σίλβα Μπέρναρντ δεν έρχεται πίσω. Και δύο φορές βγήκε στις κόντρες ο Γκουέντες και δεν μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικός. Θα μπορούσε το 1-0, βγήκαν δύο κόντρες. Και μάλιστα σε μία κόντρα ήταν ο Ρονάλντο πολύ αλτρουιστής. Δηλαδή ο τύπος με εξέπληξε σήμερα. Την έσπασε την μπάλα. Την σήμερα, έδωσε δώρο γκολ και δεν το έβαλε. Σήμερα υπήρχε μία Πορτογαλία με δύο center back που και οι δύο μαζί είναι πιο μεγάλοι από τον Πατακό. Ο Φοντέ και ο Πεπές. Ναι, 35-36. Ένα μέτριο μπακάκι του κόλου το Σεντρίκ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Τίμιος, χαμαλοδουλειές. Τρίχες. Δηλαδή πολύ αμυντικό το σύστημα. Ένα Γκερέιρο που. Καλός. Καλός ήταν καλούτσικος. Ναι. Και ένας Ρονάλντο ο οποίος βγήκε στα χαφ. Έγινε τέταρτος. Πήρε την μπάλα, τη μοίρασε. Μπήκε μπροστά, πήγε στο ένας μέναν. Πήρε φάουλ, το έκανε γκολ. Πήρε μπέναλτι, το έκανε γκολ. Μετά από πολύ καιρό. Μετά από χρόνια. Δύο χρόνια. Το θυμάσαι, Καραβουσιάνο. Ποιο ρε φιλαράκι θέλει. Το Ρονάλντο να κάνει παιχνίδι. Πάντα έκανε ο Ρονάλντο παιχνίδι, αγόρι. Μάστο αυτό το. Πάντα έκανε. Και ο Πικέ πάει. Πάντα έκανε παιχνίδι ο Ρονάλντο. Δύο χρόνια έχω να τον δω. Δύο χρόνια τι λες, φίλε. Ο Ρονάλντο παίρνει από κάτω από τη σέντρα την μπάλα και τρέχει σαν τον πουλάρι. Πώς δεν κάνει παιχνίδι αυτό, τι είναι δηλαδή. Πότε τον είδε. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Πότε τον. Έμεινα κατάπληκτο, φίλε. Πότε τον είδε τελευταία φορά. Έπαθα πλάκα, ζημιά έπαθα. Γιατί ρε έπαθε πλάκα. Έπαθα ζημιά και πλάκα να πούμε. Ναι, αλλά τον είδε πώ ήταν. Από τη σέντρα και πάνω. Μετά. Θεατή όλο το μάτσο. Ποτέ δεν θα μαρκάρει. Ρόλο Καρβάλιο, Μουτίνιο, Γουέντες, τους έφαγαν λάχανο ο Ίσκο, ο Μπούσκετς και ο Κόκε και συμμετείχε και ο Ινιέστα στον κόλπο. Ο Ίσκο έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Ο Ίσκο έκανε καλό παιχνίδι. Καμία σχέση με τον Ινιέστα. Ο Ινιέστα έκανε καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι, αλλά μετά το 60 έπρεπε να πιο γρήγορα την αλλαγή. Έχουμε ενστάσεις. Έχω ένσταση στην αλλαγή του Ντιέγκο Κώστα. Με έβαλε την Δέσπο. Τη Δέσπο τον Βέσπα. Άσκοπη αλλαγή. Δεν έπρεπε. Άσκοπη αλλαγή. Δεν βάζει τον Diego Costa εκεί. Τουλάχιστον. Σε φόρμα. Έχει κάνει δύο γκολ. Έχει πάρει τον αέρα στους αργούς Φόντε και Πέπε. Γεμίζει την περιοχή. Γεμίζει την περιοχή και πας και μου βάζει τον Άσπα. Ο οποίος είναι η πιο λακαμία αλλαγή που μπορούσε να γίνει. Εντάξει. Μετά. Θες να βάλεις τον Λούκα Βάσκες και βγάζεις τον Σίλβα. Δεν έπρεπε. Ούτε αυτό έπρεπε να γίνει. Ούτε τον Ινιέστα τον βγάζεις. Τον Ινιέστα δικαιολογείται. Μεγάλος ηλικία. Σου λέει εντάξει, βάζω ένα πιο back. Πιο χαύμα, πιο μαγκόνο και τα λοιπά. Πιο δημιουργικό. Ναι, εντάξει. Πικέ πολύ κακός σήμερα. Ναι. Πιστεύω και ο Ράμος δεν μπορεί. Πείτε για τον Τεχέα, ρε παιδιά. Τι έγινε δεύτερος Κάριος σήμερα τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν και αλλά ακόμα λίγο πήγε να το πνίξει και το τέταρτο. Στο τέταρτο δεν εκτίμησε καλά την έξοδο. Σήμερα έπαιξε η Ισπανία εναντίον του Ρονάλντο. Εγώ αν ήμουν τώρα, με βάζεις 30 χρόνια πίσω. Βάλε με διευθυντή εφημερίδα. Είσαι διευθυντής. Και μαζεύω εκεί τους συνεργάτες, τους φίλους. Μία η ώρα έχεις τώρα briefing. Τι γράφεις, μία ώρα το βράδυ είναι. Τι γράφεις τώρα το πρωινό, τι γράφεις. Ισπανία, Ρονάλντο 3-3. Μάλιστα. Αυτό θα έγραφα. Η Ισπανία ήταν ομάδα. Εντάξει, είχε χάσει. Πολλές πάσες. Με κούρασαν οι πολλές πάσες κάποια στιγμή. Τις πολλές πάσες θα τις ήθελα να κάνουν άμυνα με πολλές πάσες. Δηλαδή. Έκαναν άμυνα. Με κάναν άμυνα με τις πολλές πάσες κατά κάποιο τρόπο. Αλλά όταν έχεις μια τόσο καλή υπεροχή.
όταν έχεις φάει τα χαφ του αλουνού λάχανο, όταν έχεις τέτοιο passing game, όταν έχεις τέτοια επινόηση και κινδυνεύεις να χάσεις το τέλος και το παιχνίδι, γιατί η τελευταία φάση είναι του Ρονάλντο η κεφαλιά που πάει και του Κουαρέσμα ένα σουτ, τότε πρέπει να προβληματιστείς για το μέλλον του Μουντιάλ αυτού. Έπρεπε να το τελειώσει, πιστεύω. Έπρεπε να το κάνει 2-4. Το κυνηγήσει το 2-4. Αν βγάλεις πάντως το Ρονάλντο, αν βγάλεις το Ρονάλντο από την Πορτογαλία, η Πορτογαλία είναι για 5-0 σήμερα. Η Πορτογαλία είναι για 5-0. Πίστευα και το Ιράν μπορούσε να περάσει χωρίς ναι, τον Ρονάλντο. Χωρίς τον Ρονάλντο. Ο οποίος Ρονάλντο το πήρε πατριωτικά. Έδωσε στο Μέση ένα ένασμα. Σαν να του λέει, κοίταξε να δεις. Αρχίσει η κόντρα μας. Αρχίσει η κόντρα μας για το Μούντιαλ. Εγώ βάζα 3 γκολ, είχα κάνει υπεροχή. Έχω γίνει χάφα, έχω γίνει σε μεγάλη συμμετοχή. Πήρα πέναλτι. Λένε δεν είναι πέναλτι, είναι δεν πέναλτι. Είναι πέναλτι. Είναι. Αλλά ο Ρονάλντο το έκανε να φαίνεται περισσότερο. Ρονάλντο είσαι. Είμαι 30 χρόνια πίσω και γράφω στην εφημερίδα. Έτσι. Και πάω στις αφιβητούμενες φάσεις. Πάμε. Ήταν πέναλτι. Ήτο. Άπρωσε επάνω, το πόδι ο Νάτσο. Επάνω στον Πικέ. Άρα πιστεύεις ότι το κέρδισε πιο πολύ από ό,τι ήταν. Και βέβαια. Το κέρδισε πιο πολύ από ό,τι ήταν. Ο Νάτσο το έκανε ο Πικέ. Ο Νάτσο. Ο Νάτσος. Είναι πέναλτι. Την εξαίρετη κολάρα. Είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Αλλά το έκανε πολύ πιο πέναλτι να φαίνεται ο Ρονάλντο. Αυτή είναι η ερμηνεία, κύριε. Έτσι. Και δεν μπορείς να κράξεις στο διαιτητή γιατί έπαιζε ο Τσακίρ. Τσακίρ ξέρεις ότι θα πει διαιτητής. Διαιτητάρε. Μοντιαλικός τελικό. Για το στήσιμο του Σάντος τι έχετε να πείτε. Τίποτα. Τυχερός. Τυχερός. Τυχερός μόνο. Μόνο τυχερός. Έχει τέσσερις προβληματικούς παίκτες. Θα σου πω γιατί ήταν τυχερός. Πες μου τη δικιά σου. Μουτίνιο, Πέπε, Φόντε και Σεντρίκ. Τέσσερις. Έχει τρία αργά στόπερ που του βγήκανε. Που του βγήκανε. Τυχερός είναι τίποτα. Έχει δύο αργά στόπερ που κάνουν τον Ντιέγκο Κώστα. Καλά τον γκολ το δεύτερο που βάζει που τους προλαβαίνει. Είναι απορία της ανεκρηκτικότητας των δύο στόπερ και των γυρατιών των δύο στόπερ. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Το άλλο είναι το γκολ το οποίο σου δίνει την εντύπωση ότι η Πορτογαλία θα μείνει πολύ πίσω. Εκτός αν ο Ρονάλντο την πάρει στην πλάτη και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο μάτς. Κάνει δώρο το Τεχέα και σοφαρίζει. Δηλαδή πάει ο Ρονάλντο, πάει ο Ντακώστα πάνω στο Φόντε και στον Πεπέ. Ντιέγκο Κώστα, ναι. Ναι. Ο Φόντε ή ο Πεπέ, ο Φόντε κάνει και βάθος. Ναι. Δηλαδή σου λέει, βγαίνει ο Πεπέ πιο μπροστά, η διάταξη είναι καλή. Η διάταξη είναι καλή. Αλλά η αργότητα των δύο είναι τέτοια που ο Ντιέγκο Κώστα έχει χρόνο, χώρο να δράσει πάρα πολύ άνετα. Παρά τα δύο γκολ του Ντιέγκο Κώστα, ναι. Πιστεύετε ότι ταιριάζει στο σύστημα της Ισπανίας? Ο Ντιέγκο Κώστα. Εγώ πιστεύω όχι. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να έχεις 11 τεχνίτες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, πρέπει να το αλλάξει. Και σήμερα ο Ντιέγκο Κώστα έδωσε τα δύο center four, δώσανε σήμερα πραγματικά ένα παιχνίδι που λες ρε παιδί μου, παίξαν μπάλα τα center four. Έχουμε βαρεθεί. Ναι. Τα half να σκοράρουν, οι πλαϊνοί να μπαίνουν, να τριπλάρουν, να κερδίζουν πέναλτι. Σήμερα οι four κάναν τη διαφορά. Και ο Ντιέγκο Κώστα, να σας διακόψω εδώ πέρα, είναι, αν καταλάβατε, γυρνάει σε όλες τις φάσεις τα στημένα πίσω για να πηδήξει για κεφαλιά. Έρχεται τέταρτος μετά το Ράμος, Πικέ και Μπουσκέτς. Ναι. Έρχεται τέταρτος ο Κώστα. Αν είδατε στα φάουλ και στα corner. Έχει προσθέτει ύψος, γι' αυτό έπαιξε ο Ντιέγκο Κώστα. Νάτσο, Πικέ, Ράμος, Ντιέγκο Κώστα. Ντιέγκο Κώστα πέντε στον αέρα. Και γεμίζει περιοχή Ντιέγκο Κώστα. Ο Νάτσο είναι στο πέντε και παίζει δεξιμπάκ. Πέντε τότε στον αέρα. Η Ισπανία έρχεται από πίσω, οργανώνει από πίσω και είναι ο παίκτης που πατάει την περιοχή. Φυσικά θα οργανώσει η Ισπανία από πίσω. Με έναν ίσκο ταχύτατο, έναν κόκκι, πώς αυτοί μπαίνανε παντού σε ένα περιοχή. Και δεν έδινε κάπως βαρύτητα στην αριστερή πλευρά. Ο κόκκι έπαιξε στη θέση του. Γιατί. Γιατί ήταν σήμερα πολύ καλύτερος ο Κόκε. Ο Κόκε σήμερα έπαιξε άξονα. Ενώ σαν οχτάρι παίζει έξω αριστερά στην Ατλέτικο. Ναι. Και εδώ ήταν στο πιο καλό χώρο του, δηλαδή στο πιο φυσικό του. Εντάξει, τον άνοιγε χώρο ο Μαέστρος μπροστά. Είχε έναν Ινιέστα δίπλα στα οχτάρια, γι' αυτό. Η Ισπανία δεν ήταν πιο επιθετική από αριστερά. Ήτανε. Ναι. Γιατρός. Αυτό που διαπιστώθηκε στα 4 πρώτα μάτς είναι πως 4 μουσουλμανικά έθνη, Σαουδική Αραβία, Μαρόκο, Ιράν, Αίγυπτος, έπεσαν σε απόδοση στα δεύτερα ημίχρονα. Σωστό, γιατί δεν τρώγανε βουτήρα. Αυτή η φελή δεν τρώγανε, λείπει και έλεγα σου καλά. Μετά το 70, πολλοί τραυματισμοί. Λοιπόν, με το Ραμαζάνι να έχει λήξει χθες και ένα μήνα λέει να είναι στην νηστεία αυτή η φελή. Μετά το 70, δεν επανέρχονται τώρα, τελείωσε. Ειδικά σήμερα. Ναι. Σήμερα. Ναι. Πες τίποτα για το μεγάλο Ιράν και τον κόκκινο. Τρελάθηκε ο κόκκινο. Καλά, ρε φίλε, σας άκουγα το 95. Σήμερα το έπιασα το διπλό του Ιράν. Πιάνω και το χ να πούμε τη Πορτογαλία.
Είμαστε σε καλό δρόμο να πούμε. Κονόμογλου δηλαδή. Κονόμογλου. Βαγγέλης Κονόμογλου. Κονόμογλου. Αριστίδη Τσέπογλου. Πιστεύω... Ναι. Και στο 95 πιστεύω. Έτσι. Έτσι ξεπιο πολύ. Όπου είχα χρόθο. Ναι, αλλά μου λέει, θα σε κάνω ρόμπα, λέει, γιατί έλεγε ο Ρονάλντο στου μεγάλου χώρου και πώ θα παίξει και τι θα κάνει. Να, πώς έπαιξε. Να σε ένα χρόνο μέσα, 1,5 χρόνο ο Ρονάλντο, μα βγάζει στα μάτια ο κερατά και δείχνει ότι διαλέγει παιχνίδια. Όπω και... θέλει, παίζει τώρα. Αυτό είναι άλογο. Αλόγατο με πέταλα. Είδε πω έφυγε στην κόντρα. Έσωσε το Σάντο, ναι. Ο οποίο έχει ένα τίκ να πούμε. Το έχει, ρε. Αυτό... Πόσο Σταυρίδη. Ο Σταυρίδη ο Τσάκονα. Ο Σταυρίδη ο Τσάκονα. Και ο Φούντας είχαν ένα τικ. Ναι. Ίδιο με τους Σάντος. Καλά, βέβαια. Χατζινάκος έχει το ανοικοκλείψιμο του ματιού. Ναι. Και ξέρεις. Και ξέρεις, θα το πω πάει. Ναι. Αλλά έχει ένα μόνιμο τίκο Σάντος. Το έχει. Δεν ξέρω αν είναι, το κάνει την ώρα του αγώνα. Και όταν αγχώνεται πιο πολύ. Ναι. Όταν είναι πίσω στο σκόρ, τότε ναι. Το πιάνει το τίκ. Από τότε που ήρθε ο Αλέκος στη Θεσσαλονίκη, ο Φερνάντο βλέπουμε σακάκι γυρνάει. Δεν πάει στο πορτοκαλί που φάνε το κοντά. Λες να του το έφαγε ο Αλέκος, δεν πούμε. Με το ωραίο είναι όμως το σακάκι, τον είδε στο Φερνάντο, του πάει. Είναι καλά, ναι. Ακόμα είναι... κρατιέται καλά για το 70 έπιασε. Ναι, όχι. 68. Ο Σάντος είναι το 54 με το Σαργκάνι μαζί. 60... Του Σουλάκη. Μικρός είναι ακόμα, 64. Λογικά. Είναι 64. Το 54 είναι ο πατέρας μου. Η σειρά με τον πατέρα μου, τόσο μικρός είναι ο Σάντος. Το 54 είναι. Ωραίος, είναι μια χαρά είναι. Ναι, το... Για Σάντος όνομα, το δικαιολόγο ξέρεις, είμαι κατά των μεγάλων προπονητών. Α, ο Κούπερ είναι στεγνός που τον είδα ακόμα. Ναι, ο Κούπερ, ο Κούπερ είναι νευρικός, γι' αυτό είναι στεγνός. Ναι, έτσι. Εντάξει, δεν δικαιούται ο Κούπερ. Πάλι στο 89. Εντάξει. Δεν δικαιούται ο Κούπερ, δεν δικαιούται ο Κούπερ με πόντο. Το τελευταίο 20 λεπτό, όπως λέει και ο γιατρός, αλλά εδώ διαπιστώνουμε ότι δεν είναι μόνο το τελευταίο δεκάλεπτο, τέταρτο 20 λεπτό της Αιγύπτου, είναι όλων των μουσουλμανικών χωρών. Όλων. Που σημαίνει ότι αυτοί εδώ. Είναι ιδιαίτερα να πούμε. Παίζουν με μισό ρεζερβουάρ και μένουν από καύσιμα. Ναι, φίλε, πες το καθαρά. Δεν γίνεται, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, και η Ουρουγουάη δεν έδειξε κάτι πολύ στην ανάπτυξη. Είχε κάποιο πρόβλημα στην ανάπτυξη. Τη λείπει το δεκάρι. Δεν έχει χάβει δημιουργικά. Δεν έχει χάβει δημιουργικά. Πάει στο, παράλληλο παιχνίδι. Πάει στο στυλ Ατλέτικο η Ουρουγουάη. Έχουν όντω. Ένα Ουρουγουάη στυλ. Στόπερ χάφ παίζει Ατλέτικο. Πολύ κοντά οι γραμμέ, πρέσινγκ στο κέντρο. Και μόλις χάνει, χάνει την μπάλα, αμέσως μαρκάρισμα. Σωστό. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.3.40. Κάτσε να γυρίσω τη μέρα στις 16. Γυρνάτε. Μη στέτ πριμίμενον γκίζιμιν. 14.6. Οπ. Βάλε τα κουμπάκια σου Κωστάκι μου. Όχι, 16 θα πάω. Κάτσε να δούμε πώς το έχουμε 16 τώρα. Άλλαξε η μέρα. Σαββάτο 16 Ιουνίου. Του Τζουν. Έχουμε Τζουν τώρα. Ρε ράπ, τι καλείς το Θεό που θες να μας πάρει ο ύπνος. Ο άνθρωπος είναι για τα πέρα αμπέλια λέει. Όχι, ο Θεόκλητος είναι τώρα που θα μας πει πέντε πράγματα τώρα και για τα πολιτικά να πούμε. Μιλήσαμε για την μπάλα. Έχει δίκιο αυτό, ρε Τσακίδη. Πανέξυπνο παίξιμο. Μπράβο, ρε φίλε. Πανέξυπνο παίξιμο. Ο Χριστιανό μόνο του πήρε τον βαθμό, αλλά με center back του Πορτογάλου Μποτία και τα Κώστα δεν πάει πουθενά. Ναι. Αυτό με το Τσακίρ έχει δίκιο το παιδί. Δεν ήταν ο Τσακίρ, δεν ήταν στο Ιράν. Ο Τσακίρ ήταν στο Μαρόκο, Ιράν. Ανάθεμά του λέει και αυτού θα πληρωνόμουν, λέει με το Χίο 3,85. Άντε, ρε, ναι. Σχήτου ήταν παιγμένο. Ναι. Ακούω φίλε στο Ιράν το, στο 01, στο 91-92 πότε ήταν. Ναι. Από το δίπλο Μπουρμπουτζίδη κάνα. Ποιο το έπαιξε, λέω δίπλο 4-25, λέω και του κάνει, όλου πλάκα, ρε παιδί μου. Λέω μπράβο το παλικαράκι. Λοιπόν, Γουάρντα έξω δεξιά, πώς τον είδατε. Κοίταξε, δεν μ' άρεσε. Δεν μπορεί. Όχι. Δεν. Ναι. Το παιδί θέλει τώρα να πάει διακοπέ, φαίνεται. Αυτά που λέγανε είναι πειθαρχημένο και αυτά και τα λοιπά. Τα πειθαρχημένο τα έχει και στον Ατρόμητο. Δηλαδή. Ο Ατρόμητος και αυτό στην τετράδα του στην άμυνα την είχε στα 6 μέτρα. Πάει, ερχόταν ο Άρντα στα 40 μέτρα πίσω. Έκανε τη μεγάλη διαδρομή. Σήμερα δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Ήταν και λίγο χεσμένο στον πλακό σα. Κάνα δύο κλωτσιές να πούμε γιατί. Παίζει ξύλο η Ουραγουάη. Και τολμώ να πω ότι η Αίγυπτος και πολλοί είναι εκεί που πήγε. Δεν τελειώσαν. Δεν τελειώσαν τα. Εντάξει, με Σαλάχου Άρντα και τον φόρ που έχει. Τριάδα, εντάξει, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει τώρα. Εντάξει, αλλά θα πέσει. Πολύ καλή. Δεν έδειξε σημάδια να κινδυνεύει. Η Αίγυπτος. Ναι, η Αίγυπτος. Έχει και ένα πολύ καλό χαβ που είναι στην Άρσεναλ, ο Ελνενή, αυτό με τα μαλλιά. Ο μαλλιά, ναι. Πολύ καλό. Στην Άρσεναλ, Λεξάρι δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει. Λεξάρι παίζει. Έχει τσάκα, έχει άλλο. Ναι, αλλά παίζει, έπαιζε συχνά, ρε φίλε. Εγώ τον είδα σε ματσάκια. Εγώ το θυμάμαι στη Βασιλεία, εκεί ήταν πολύ καλό. Έπαιζε καλά. Μαζί με Σαλάχ και εκεί. Στην Άρσεναλ τον είδα σε μερικά ματσάκια. Όχι ότι ήταν μόνιμο παγκίτη στην Άρσεναλ, έτσι, μη λέμε τώρα. Ναι. Καλά, φυσικά για όταν παίζει και μισά ματ στην Άρσεναλ, εννοείται για μια εθνική τέτοια είναι υπερπολίτη. Διαιτησία. Το γκολ δεν πέρασε τη γραμμή του Ίσκο. Όχι. Μπάλα όχι, μάλλον όχι, δεν πέρασε. Ποτέ. Ένα. Δεύτερον, το πέναλτι είναι. Είπαμε το έκανε ο Ρονάλντο να φαίνεται παραπάνω γιατί είναι και φιέστατο.
Τώρα τον γκολ που βάζει το. Που ισοφαρίζει ο Ντιέγκο Κώστα. Υπάρχει υποψία φάουλ, αλλά. Θα σου πω κάτι. Ναι. Αν η Τίτ ήταν άλλο εκτό από τον Πέπε, μπορεί να του σφύριζε. Αλλά επειδή ο Πέπε είναι τέτοιο ναι. κακό. Σε εισαγωγικά χαρακτήρα στο παιχνίδι του, ναι. παλαιόπεδο κοινό, επειδή παράει. Απίθαρχο. Ναι, παλαιόπεδο κοπανάει, γι' αυτό το αφήσανε. Λες, λέει, επειδή είσαι σκληρό Πέπε, παίξει σκληρά με τον Ταβερνιάρη. Παίξε λίγο με Ντιέγκο Κώστα να δει πώ είναι το ξύλο. Ύστερα με παίρνει ο κόκκινο και μου λέει γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν τα. Πιστεύει, μου λέει, τα. Πώ τα λένε, οι τηλεοράσει κτλ. Του λέω ρε κόκκινο. Μα δεν χρειαζόταν. Άμα είσαι διαιτητή εσύ ή εγώ ή οποιοδήποτε και αρχίζουμε κάθε ένα τέταρτο. Και τραβάμε στο. Ωραία. Πώς το λένε? Στο VR. Στο βίντεο. Στο βίντεο κλαμπ. Στο Black Hawk. Ναι. Εσύ τι λες, ότι παίρνουμε πόντους? Όχι, φυσικά. Όχι. Νομίζω ότι έχουν περιορίσει πολύ τη χρήση του βίντεο. Το κάνουν μόνο σε φάσεις που είναι. Καταρχήν, όριο. Αν παρατηρήσατε. Οριακά offside, οριακά. Δεν είναι υπέρ του διαιτητή. Δεν είναι, δεν κολακεύει το διαιτητή να πηγαίνει έστω και μία φορά και να βλέπει. Καταρχήν, παιδιά, αν ήταν στο. Μα δεν τον κολακεύει. Στο σουτ του Ισκού. Στο ρολόι του. Ισκού του λέει ο άλλο, λέει, μα ήταν γκολ. Του λέει, του δείχνει το ρολόι. Τι θα πει αυτό? Έχουν ένα σύστημα ότι χτυπάει το ρολόι ναι. αν πέρασε τη γραμμή. Ναι. Και του λέει. Όλη μπάλα. Ναι, όλη μπάλα. Λέει, ναι. δεν χτύπησε. Έχουν συστήματα τέτοια. Ευτυχώς. Και όντω επανάληψη δεν πέρασε, το είδαμε. Δεν πέρασε. Πήγε ακριβώ πάνω στη γραμμή. Ναι, ακριβώ. Ναι, εσείς είστε υπέρ αυτού του VR. Εγώ είμαι υπέρ, φίλε. Εγώ είμαι κατά. Εγώ είμαι υπέρ για να κλείσουν σώματα, να μην υπάρχει ούτε μία αμφισβήτηση. Πιστεύω ότι χάνει τη φυσικότητα το παιχνίδι. Λοιπόν, όχι. Εγώ είμαι υπέρ γιατί θα πέφτει πιο πολύ ξύλο. Έτσι θα σου πω γιατί. Πες ότι έχει VR το match Πάοκ ΑΕΚ. Ναι. Βάζει τον κόλο Πάοκ. Φωνάζουν οι αξίδες, φωνάζουν οι παοξίδες. Και λέει ο διαιτητής, πώς το λέγανε, Κομίνης. Κομίνης. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πορμπαλάν. Στον τελικό. Ρε, όχι για πάω κάτι τέτοιο. Στο πρωτάθλημα. Ναι, ο Κομίνης. Ο Κομίνης. Και λέει. Μπορμπαλάν. Και λέει. Μπορμπαλάν. Και λέει να πούμε. Και λέει λοιπόν ο. Ο διαιτητής θα το δω. Και το βλέπει. Και το δίνει offside. Εσύ τι λες, θα το δεχτεί ο Μπούζος, ο Γρηγοριάδης, ο Ραπτόπουλος, ο Κόκκινος, ας πούμε, ο Παοξής. Ή από την άλλη μεριά. Δεν θέλουν να πούνε. Ή από την άλλη μεριά. Ή από την άλλη μεριά το μετράει τον γκολ. Θα το δεχθεί ο Δημητριάδης ο Βασίλης, θα το δεχθεί η ώρα για σπορ, θα το δεχθεί ας πούμε και τα λοιπά. Εγώ στο λέω. Θέλω θα το δεχθούνε φίλε. Όχι. Εφόσον υπάρχει τεχνολογία. Όχι. Δεν θα το δεχθούνε. Γιατί να μην το δεχθούνε. Γιατί θα ερμηνεύσουν με το δικό τους τρόπο όπως θα συμφέρει. Δηλαδή παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Παίζει. Και είναι ο Ρονάλντο στον ΠΑΟΚ και ο Νάτσο είναι της ΑΕΚ. Και μπαίνει μέσα στην περιοχή έτσι όπως μπήκε ο Ρονάλντο. Πες ότι είναι ο Μπρίγιοβιτς και στο περίνο Βράνιας λέμε. Και γίνεται το πέναλτι. Και πάει στην τηλεόραση και το βλέπει. Και το δίνει πέναλτι. Εσύ πιστεύεις θα το δεχτούνε? Άρα θα πέσει πιο πολύ ξύλο. Εμένα με συμφέρει η τηλεόραση. Η τηλεόραση όχι μόνο δεν θα διαλευκάνει. Θα τα διαλευκάνει σε ένα 30% τα πράγματα. Σε ένα 70% οι φάσεις πολλές φορές πάνε και στην κρίση του διαιτητή. Στην κρίση του δικαστή. Εκεί πέρα λοιπόν θα γίνει το έλα να δεις. Εγώ χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ αν γίνει αυτό. Τώρα τον γκολ του Γοδίν. Του Χιμένεθ. Ωραίο στο έπαιρνε αυτό ο Χιμένεθ. Μ' αρέσει. Πολύ ωραίο. Ήθιστε με τον Αλέφοντα. Γιατί δεν παίζει στην Ατλέτικο. Ήθιστε με τον Αλέφοντα να αναλύουμε τις τιμένες φάσεις. Ποιες είναι οι ευθύνες των ποδοσφαιριστών έναντι των αντιπάλων όταν τρώγονται τέρματα από στη μένα. Σήμερα αυτό το γκολ δεν έχει ευθύνη κανένας γιατί πήγανε πάνω στον ποδοσφαιριστή. Αλλά η ψιμετρική διαφορά και η αρκτικότητα και η δύναμη. Πολύ δυνατό παιδί. Υπήρχε διαφορά μεγάλη. Βάλει και τα ραμαζάνια εκεί κτλ. Άρα ο Κούπερ καλά τους έβαλε να μαρκάρουν εκεί. Αλλά οι άλλοι ήταν. Ο άλλος ήταν πιο αρκτικός, πιο δυνατός. Εντάξει. Δηλαδή λες, το έκανα καλά ρε παιδί μου. Πήγα σωστά στο μαρκάρισμα. Αυτό αλλά ήταν ας πούμε ο άλλος ψηλότερος, δυνατότερος κτλ. Δεν φταίω. Είναι σαν αθλητής καλύτερος. Παίζει και αυτό. Δηλαδή μπαίνει γκολ και δεν είναι λάθος. Λέει για να μπει γκολ πρέπει να γίνει λάθος. Όχι. Πήδηξαν δύο με έναν. Ο ένας τον έπιασε μπροστά, ο άλλος από πίσω. Πήδηξε πιο ψηλά ο στόπερ και έβαλε την παρασταρίκη. Σ' ακούω. Πού τους βρίσκει αυτός ο παίκτης ο Σιμεώνε? Τι που τους βρίσκει? Αυτός ο Λατινοαμερικάνος που έχει στην Ατλέτικο, πού τους βρίσκει? Πού τους βρίσκει? Σιμεώνε είσαι. Με λίγα λεφτά. Λατίνος. Με λίγα λεφτά, δεν μου λες ότι πιστεύεις ότι υπάρχουν λίγες παλαδόφατσες στον πλανήτη που ξέρουν από μπάλα. Όχι, όχι. Ωραία. Πάρα πολύ. Βρίσκει πέντε άτομα Ντιέγκο Σιμεώνε και τους λέει: παιδιά, πάρτε 100.000 τα εισιτήριά σας και αλωνίστε τις γάμα β' εθνικές της Λατινικής Αμερικής. Βρείτε μου 18χρονα παιδάκια. Πάμε διάλειμμα. Τα είπαμε τα ποδοσφαιρικά. Θα πάμε στα αυριανά μάτς. Θα πάμε στα θέματα τα οποία είναι και εκτός ποδοσφαίρου και θα ανοίξουμε γραμμές. Πάμε.
Λέω κόκκινο, βλέπουμε το μάτς. Αυτός ο τερματοφύλακας είναι 45 χρονών. Ε, τότε λέω βάφτα μαλλιά του, κόκκινε. Τελικά ήταν ο 25χρονος άνθρωπος. 25χρονος. Ποιος μπορεί μπαλάν, ρε, κρύα φασολάκια. Άντε για ύπνο να κάνουν ωραία εκπομπή τα παιδιά, τράβω χειροφρενάκια. Σου τη λένε, να ξέρεις. Δεν πειράζει. Δεν σε ενοχλεί, έτσι. Όχι. Εμένα με βρίζουν, αλλά πάλι δεν με ενοχλεί. Λοιπόν, τι άλλα θέματα είχαμε σήμερα. Κάτσε κάποιος εδώ, λέει, Στέφανε, λέει, ποιος Τσακίρ. Από τα μπουνίδια. Από τα μπουνίδια στην προπόνηση χάσεψε σωρό και ήταν διαιτητής. Αυτό μην φέρνει τα λιμοτάγαρα, μας πήρε ύπνος. Μας βρίζουν. Τι λέει για το Στέφανε. Ζήτω η δημοκρατία, ζήτω τα. Μετά θα τα διαβάσουμε. Τι έγινε, ετοιμάζονται σαματάδες να γίνουνε. Ε, φυσικά, επακόλουθο είναι αυτό να γίνουν σαματάδες. Τίποτα δεν έγινε. Ούτε. Υπάρχει αστυνομική, αυτό το μόνο σίγουρο. Αστυνομική δύναμη μεγάλη. Ε, Θεόκλητο. Θα πάνε εκεί πέρα. Πες την προσέγγιση σου για μακεδονικό Θεόκλητο. Μετά θα την αλύσω εγώ του Μπιόντικα και αλλιώς. Εντάξει, επειδή έχω διαβάσει. Πες σε πολιτικά, εγώ θα στα πω πιάτσα. Κάτσε, ο Θεόκλητος είναι σπουδαστής. Να πει για τον Ζάιτς. Να πει για τον Ζάιτς. Για τον Ρότσα. Ήταν ένας άθλιος συμβιβασμός και από τις δύο χώρες. Ναι. Πιστεύω και τον Ζάεφ τον κυνηγάει ο Ιβάνοφ. Αλάτω τα φασολάκια. Τον είχε αφήσει δύο λεπτά εκεί μέσα. Αλάτω τα φασολάκια. Παστίτσι χωρίς μπεσαμέλ. Τι είσαι εσύ ρε. Παστίτσι χωρίς μπεσαμέλ. Κάτσε να μας τα πει. Λέγε, λέγε, γουστάρω τώρα. Εγώ τρολάρω τώρα, παίζω τώρα. Για πες. Για τους ακροατές παίζω. Εντάξει, πιστεύω ότι αυτή η γραμμή ήταν από το 2007-2008. Τότε η Καραμαλή δηλαδή. Επί Καραμαλή. Καραμαλή δηλαδή. Ερκα Όμνες, ο γεωγραφικός προσδιορισμός. Ναι. Από τότε είχαν καθοριστεί. Τώρα δεν πρέπει να ψάχνουμε ποιος θέει, τι θα γίνει από εδώ και πέρα είναι το ναι, θέμα. Τι θα γίνει. Ποιος άνοιγμα θέει. Καλό είναι. Πώς. Άνοιγμα καλό είναι. Πιστεύω για το εμπόριο. Να μην βλέπουμε και την κακή πλευρά πάντα, μπορούμε να δούμε και την καλή. Για και ζήσαμε ένα σύμμαχο. Λοιπόν, πάμε να βλέπουμε σαν εκπομπή θετικά τα πράγματα. Ναι. Μην είμαστε μόνο αρνητές, να πούμε. Τι αρνητές. Κερδίσαμε ένα σύμμαχο. Και να μην είμαστε μόνο παθολογικοί. Τι κερδίσαμε. Ένα σύμμαχο στην Ευρώπη. Πολύ καλό. Ποιος είναι αυτός. Τα Σκόπια. Τα Σκόπια. Παρακάτω. Από εκλεκτό σε εκλεκτό το πάμε. Σύμμαχο. Ναι. Τι σύμμαχο. Πιστεύω, εντάξει, ο Τσίπρας έκανε τα χατήρια της Ευρώπης, ναι, του ΝΑΤΟ. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Τι θα μπορούσε να πάθει ο Τσίπρας, όχι ο Τσίπρας, εμείς, άμα δεν το. Μήπως μας. Τα είχα πει και χθες. Όχι, θα τα πει στον αέρα. Στον αέρα. Πες. Οικονομικές κυρώσεις, ναι, κάποιες ποινές. Ναι. Τι ποινές. Όχι ποινές. Μας έβγαζαν κίτρινη κάρτα. Κάτσε, είναι πιο σκληρή γραμμή της Γερμανίας, κάποια οικονομικά θέματα, να μην υπάρχει. Με άλλα λόγια λες, δεν μας έπαιρνε. Χρέους. Δεν μας έπαιρνε. Δεν μας έπαιρνε. Δεν μας έπαιρνε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Ναι. Όχι πως κάνω πλάτη στον Τσίπρα, απλώς πιστεύω ότι. Μα δεν είσαι κομμουνιστής. Όχι. Όχι. Προς Θεού. Ναι. Τελείωσες. Συνέχισε. Ναι, ναι. Τελείωσες. Ναι. Λεφτά ναι. Έχουμε σαν κράτος. Όχι. Όχι. Δύναμη στρατού έχουμε. Δανεικά. Όχι. Δύναμη στρατού έχουμε. Από 90. Μπορούμε να πάμε μέσα στα Σκόπια για να δούμε, δεν λέγεται στη Μακεδονία. Από μπορούμε να το κάνουμε. Από το 90 είμαστε. Άστα 90 τώρα σου λέω τώρα. Μην με κάνεις τη γανιά πρασόριζο ρε παιδί. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Τότε μόκο. Θα είμαστε παθολογικοί. Σου λέω, ο Τραμπ έρχεται εδώ στο Θερμαϊκό με ένα καράβι και ένα αεροπλανοφόρο. Μάλιστα. Και 100 αεροπλάνα επάνω. Μάλιστα. Κατεβαίνει στο Θερμαϊκό. Κατεβαίνει. Παίρνει μια να πούμε σημαία, την καρφώνει στο Λευκό Πύργο και λέγεται, λέει εδώ Τέξας. Ναι. Δεν λέγεται, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη. Λέγεται Τέξας. Ναι. Μπορείς να πεις τίποτα εσύ. Ε, θα φωνάξω τον. Τι θα φωνάξεις. Ποιο θα φωνάξεις. Το κόκκινο. Τι θα πει ο κόκκινο. Θα κάνει συλλαλητήριο, τι θα κάνει. Λέγομαι Τέξας. Ναι. Και τα μουδανιά λέγονται, ξέρω εγώ, Οχάιο. Λες, μπορείς να πεις τίποτα. Όχι. Τελειώσαμε. Λεφτά έχει ο Τραμπ. Έχει λεφτά. Στρατό έχει. Έχει στρατό. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε δύναμη, κύριε. Τελείωσε. Ό,τι θέλουν μας κάνουν. Από εδώ και πέρα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι. Όσο και να φωνάζουμε, όσο και να κάνουμε, η αντίδραση είναι πια στο τέλος. Ναι. Τίποτα. Σε λέει, καθίστε καλά. Ναι. Εγώ έχω και 5-6 κουμπάκια να απαντήσω. Εσείς τι έχετε. Ναι. Τα κουμπιά του κόκκινου. Τα δάχτυλα από το, ναι, το πληκτρολόγιο και το Facebook εμείς μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Όπου υπάρχει λεφτά και δύναμη στρατού. Άρα εσύ γίνεσαι Ραπτόπουλος κυνικότατος. Απλά είναι τα πράγματα. Και λες ρε παιδί μου, αυτή είναι η δύναμή μου. Ναι, ρε εσύ. Μάλιστα. Μπορεί αυτή τη στιγμή. Τα Σκόπια έχουν πλάτη αυτή τη στιγμή τον άτομο από πίσω. Έχουν πλάτη. Τελείωσε. Μπορούμε... Άμα θέλαμε με δύο λεφορία παοξίδων εκεί πέρα πήγαινε και σου λέγανε φίλε τελειώσαμε. Δεν λέγονται, λέγονται Σκόπια. Δεν παίζαμε. Δηλαδή θέλει να πει ο Στέφανος. Άμα παίζαμε, για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να παίζουμε. Τάσε, παιδί μου. Άμα παίζαμε, ας πούμε, μπουνιές εμείς με τους Σκοπιανούς μοναχοί μας. Μοναχοί μας τους είχαμε. Χωρίς να βάλανε τους γύρω γύρω. Ένα απόγευμα με φρέτο. Ναι. Ένα απόγευμα με φρέτο. Δηλαδή, μάλλον εγώ τώρα με τον Θεόκλητο. Δυναμική. Στάσε, περίμενε. Μάλλον εγώ με τον Θεόκλητο. Και πάει ο Στέφανος που είναι γορίλας, να πούμε, και πάει υπέρ του Θεόκλητου. Έχω μια ελπίδα εγώ. Όχι. Πάω εγώ με το Θεόκλητο να μαλώσω. Και έρχεται ο Στέφανος μαζί μου. Έχει καμιά ελπίδα ο Θεόκλητος. Τελείως. Ναι, αυτό καταλάβαμε. Τέξα, με απλά λόγια. Απλά λόγια. Με απλά λόγια. Δυναμική του ελληνικού λαού φάνηκε σε συλλαλητήρια. Ναι. Και όχι στο, σε ένα-δύο. Φάνηκε σε συλλαλητήρια. Τι μπορεί να κάνει αυτό. Τα τελευταία που έγιναν. Ωραία. Λοιπόν, και σε αυτά που δρομολογούνταν. Αυτό ο λαό που πήγε στα συλλαλητήρια
Είναι καλό αυτό που πήγε γιατί έχει εθνικό φρόνημα. Έχει. Έχει εθνικό φρόνημα. Δηλαδή βγήκε στον δρόμο και αυτό ήταν καλό, έτσι, έστω έτσι όπως βγήκε. Αλλά άμα του πει Τσίπρας πάρει 8 εκατοστάρικα να πούμε, θα κάνει κουλουτούμπε. Καλό είναι να πηγαίνουμε και σε άλλα συλλαλητήρια, ναι. Όταν μας φέρνουν μνημόνια, ναι. Όταν μας απειλούμε χρεοκοπίες. Ναι. Δεν άνοιξε μύτη. Δεν άνοιξε μύτη. Δεν άνοιξε ρουθούνη. Δεν γρατζουνίστηκε λαρίγκι. Από αυτό δηλαδή Νότια και Βόρεια Μακεδονία θα κερδίσουμε καμιά αποκοπή χρέωση και κανένα ελάφρυση, τίποτα εσύ που είσαι στα πολιτικά, τι θα γίνει. Σε αυτό ποντάρει και ο Τσίπρας. Ποντάρει, τουλάχιστον θα πάρουμε κανένα δανεικό πίσω. Για να πουλάει αυτά που λέει ότι περί εξόδου τον Αύγουστο. Δηλαδή πες ότι κουρεύεται λίγο το χρέος. Και την επόμενη φορά στα 200 ευρώ που έρχεται το ρεύμα θα έρθει 130 ή ακόμα 200 θα έρχεται. Ναι, τι θα ωφελήσει μόνο κουρέψαμε το χρέος και εμείς ακόμα έφραγμα με το κάθε φορά που ανοίγουμε το φόρμα για λάκι. Καλή ερώτηση. Εγώ πάντω στο Κορδελιό που είμαι. Ναι. Στο Κορδελιό. Τελευταία σε ένα θείο μου έτσι που έμενα. Σε θείο ναι. 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 Άκουσα πως θα ανεβάσει τα έμφυα στο τετράγωνο. Θα το αν ανεβάσει το έμφυο στο τετράγωνο, κλάφτα χαράλα μπει στο τετράγωνο μετά. Ναι. Δηλαδή, τι από εντάξει. Θα μα κουρέψουν χρέο και λαφρυθούμε αν πληρώνουμε διπλάσια. Και με το πολυνομοσχέδιο που πέρασε. Εντάξει. Δηλαδή το θέμα είναι: εγώ τώρα κερδίζω ένα στοίχημα 1000 ευρώ στον Προποτζίδικο. Ναι. Σε λέει, σε κρατά πόσο κρατάτε 100. Ανάλογα το ποσό που είναι. Ναι, 24, 10 πόσο όχι, κρατάνε. Όχι, τόσο πολύ κρατάνε. 10 κρατάνε. Ένα δεκάρικο το κρατάνε. Ναι, δηλαδή κερδίζουν 1000 μου πει μόνο 5% επειδή κουρέψαμε το χρέο και υπάρχει ανάπτυξη. Λέει, πώς γίνεται ρε, και μιστά χωρίς ρίζι να είναι για τους δυο κακή συμφωνία, αλλά παρόλα αυτά να γινόμαστε φίλοι με τους Σκοπιανούς. Ναι, αλλά μπορεί να βάλαμε κοιμά. Ναι. Λοιπόν, ναι, μπορεί να βάλουμε κοιμά. Άρα καταλήγουμε. Χωρίς πολλές φωνές, χωρίς πολλές αυτές. Χωρίς δύναμη. Δεν είναι συμβιβασμός. Τώρα τι μου λέει τώρα αυτός. Ποιος δεν είναι συμβιβασμός. Ποιος ο Ιβάνοφ τι ήθελε. Ήθελε να μπει και το Μακεδονία. Ποιος ναι. Ιβάνοφ, ο παίχτης Βουλγαρίας στο. Ο πρόεδρος των Σκοπίων. Καλά, αυτό έγινε. Αυτό έγινε και για επικοινωνιακούς λόγους. Για να πούνε ότι και αυτοί, ας πούμε, αυτοί από κάτω από το. Και εμείς λέγαμε να μπει παρακάτω. Στάσου, στάσου, στάσου. Στά. Αυτοί τώρα. Αυτοί τώρα κάνανε πως μαλώσανε δήθεν. Σου πω εγώ ότι είναι και συμβιβασμός είναι. Αυτοί εδώ τώρα μπορούν να φάνε στην ταβέρνα και να δώσουν το χέρι ο ένας από κάτω και να δουν πράγματα. Την κάναμε την τίλια. Την κάναμε την τίλια τώρα. Σταμάτα τώρα. Είναι δυνατό τώρα. Αυτοί είναι και. Μας κλέψαν και το βόδι που λένε. Δηλαδή τώρα βγήκα και ζημιωμένοι να πούμε κατά κάποιο τρόπο. Πάντως ο φόβος μας είναι ότι ο Τραμπ είναι με τους άλλους. Δυστυχώς. Ναι. Θεόκλητε, με ποιον είναι ο κύριος Τραμπ. Με τους άλλους. Μάλιστα. Με την ΝΑΤΟ. Με το συμφέρον. Ο κύριος Πούτιν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Όχι. Αδιάφορος. Δεν τον νοιάζει. Δεν μπλέκει. Δεν υπάρχει κέρδος. Κοίταξε, τα δύο μεγάλα θηρία ποτέ δεν μπλέκονται σε. Σε υποθέσεις. Σε υποθέσεις δεν μπορούν να μαλώσουν. Ο Έλληνας χωρίς κέρδος θα κάνει τίποτα. Όχι, γιατί να κάνει ο Έλληνας. Τότε γιατί να λέμε για Ρωσία και άκουσε με τώρα. Ο Έλληνας χωρίς κέρδος. Ωραία σκέφτεται ο 22χρονος Θεόκλητος. Ο Έλληνας γιατί να κάνει χωρίς κέρδος. Τι? Ο Ρώσος γιατί να κάνει. Πώς θα κάνει ο Έλληνας χωρίς κέρδος. Έχει τη δύναμη, έχει τα λεφτά ή έχει τη δύναμη στρατού να κάνει κάτι χωρίς κέρδος. Άμα το επιβάλλουν δεν μπορεί να πει τίποτα. Ο Πούτιν γιατί να κάνει. Επειδή είναι ορθόδοξος. Δεν κατάλαβα τώρα πού πάει η ορθοδοξία με το κέρδος. Επειδή κάτι άκουγα τα προηγούμενα χρόνια. Μίλα ανοιχτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Μην με βάζει τώρα χειρόφρενα τώρα και τραβηγμένο την ΑΡΤ. Θα γίνει πόλεμος Ελλάδα-Τουρκία. Θα μπει ο Ρώσος μέσα, θα παίξει καθοριστικό παράγοντα. Ο Παΐσις θα έχει πει, ο ένας θα έχει πει. Η Ελλάδα-Τουρκία για να γίνει πόλεμος επειδή οι Τούρκοι είναι μπαμπές. Αν μπορούσαν του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να κάνουν πόλεμο. Άστο αυτό, εκτός αυτό, αν μπορούσαν να μπουν οι Τούρκοι εδώ θα μπαίνανε ως τώρα. Λοιπόν, 898 έχει αγωνία. Και λέει, έχω αγωνία, άρα για απόψε θα τηλεφωνήσει ο ψυχοπαθής από την ΚΟ. Ο έχουν εγκεφαλικό από τα Χανιά και ο Καρδίτσας. Ο Καρδίτσας μπορεί να μην πάρει, αλλά το άλλο είναι φραγμένο σίγουρα θα πέσει. Γραμμές, έχουν τόσα πολλά καινούργια πράγματα να πούν αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Μπείτε YouTube. Πατήστε Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες και αμέσως γίνεται εγγραφή ή αλλιώς Sam Scramble. Ο κομμουνιστής δουλεύει. Sam Scramble. Το δώσ, ναι, Sam Scramble. Αν και βάλει την ίδια εκπομπή δύο φορές. Επίσης, κάτι το οποίο δεν είπαμε. Συνέχισε. Στον αγώνα της Ρωσίας είδαμε μόνο τα 5 γκολ. Τα άλλα τα είδατε, κύριοι. Ποια είναι τα άλλα, φιλαράκι. Τα σφυροδρέπανα στους Ρώσους θεατές. Τα είδα εγώ τις σημαίες. Στο Μαρόκο-Ιράν. Και σφυροδρέπανα. Στο Μαρόκο-Ιράν. Στο Μαρόκο-Ιράν τα σφυροδρέπανα τα είδατε από τους Ρώσους θεατές. Μαρόκο-Ιράν. Ναι, ρε, Μαρόκο. Με το Ιράν ήταν δηλαδή. Τα σφυροδρέπανα δεν τα είδατε. Λες να πήγε ο Καρδιτσιώτης. Το Ιράν και, για να πέταξε. Φέι βολάντι. Το Ιράν είναι καλό σύμμαχο τη Ρωσία στη Μεσή Ανατολή. Όχι, άλλο λέει ο ποιητής. Λέει ο ποιητής ότι τελικά υπάρχουν νοσταλγοί τη Χούντα και του παρελθόντος. Τη Χούντα. Σε όλα τα κράτη και σε όλα τα έθνη. Υπάρχουν νοσταλγοί του παρελθόντος. Ναι, και σαν άξι, το Πούτιν, δεν είναι ανάγκη να πολιτικοποιούμε το Μουντιάλ. Ρε, τα σφυροδρέπανα τι σχέση έχουν εκεί. Μπορεί, αυτό θέλω να με πεις. Έχει καμιά σχέση. Όχι. Γιατί υπήρχαν σφυροδρέπανα. Αδικαιολόγητα.
Δεν μπορώ. Τρολάρανε, ρε φίλε. Τρολάρανε. Εγώ δεν νομίζω ότι τρολάρανε. Ναι. Λοιπόν. Για αύριο θα πούμε τίποτα. Περίμενε λίγο. Μετά θα πούμε για αύριο. Πολλοί, ναι, μου στέλνουν και μήνυμα. Πολλοί θεατές στο Λένιγκραντ, στο μάτς Μαρόκο-Ιράν, φορούσαν διακριτικά της Σοβιετικής Ένωσης. Με σφυρί δρεπάνη. Προπαγάνδες ξεκινάνε. Ναι. Τετραγωνικό είναι, πιο τετράγωνο λες. Σουτζουκάκι χωρίς χυμά. Λέω 9.38. Εσένα λέει σουτζουκάκι. Με έχουν πάρει μονότερμα. Μην πειράζει το Θεόκλητο. Σε μακαρόνι χωρίς σάλτσα. Το Θεόκλητο. Είσαι ζάντα χωρίς τάση. Έτσι λες εσύ. Έτσι σε λέει τώρα, θα σε κάνω. Τενεκέ. Τενεκέ χωρίς τυρί. Ποδήλατο χωρίς αλυσίδα. Μη σε βάλουν στο μάτι αυτή τώρα. Άμα σε βάλουν στο μάτι αυτή εδώ πέρα, ξέρεις τι θα πει. Εγώ είμαι με Θεόκλητο και γιατρό. Ένας Ρώσος πόσο κάνει. Άμα του δώσω ένα πενιντάρικο. Γεωργιανός. Ένα πιο καλή δουλειά. Ναι. Γεωργιανός. Ναι. Τι. Τους κάνει μπαούλο, α πούμε. Τι να με κάνει. Πληρώσω ένα Ρώσο. Τι να με κάνει. Πληρώνω, ρε. Κύπριος είμαι, λεφτά έχω, βρε. Τον άνθρωπο, ρε. Λοιπόν, Κωστάκη μου. Α, δεν κάνουμε τώρα. Ναι, οπότε, μιλήσαμε για το Μουντιάλ. Μιλήσαμε για το Ραμαζάνι και είδαμε τέσσερις μουσουλμανικές χώρες μετά το 65ο λεπτό να πέφτουν ψοφίμια να στον αγωνιστικό χώρο. Είδαμε τη Ρωσία εύκολα 5-0 με center for καλό, δυνατό μπροστά. Και αριστερό χαφ πολύ καλό. Αριστερό χαφ εξτρέμ πήγαινε πολύ καλά εκεί. Αυτός είναι για μετά. Στην Τσέσικα Σόβιας δεν παίζει. Μόσχας δεν παίζει. Μου φαίνεται, ναι. Ναι, τσέσικα. Είδαμε Πορτογαλία-Ισπανία να περνά και ίδιο τον όμιλο. Ναι, Πορτογαλία-Ισπανία είδαμε να παίζει Ισπανία εναντίον του Ρονάλντο. Είδαμε δύο ψεύτο center back γέρους να τους κάνει πλάκα ο Ντακώστα. Ο Ντακώστα να βγαίνει στο 78 και να μπαίνει ο άσπα και να δεχτεί κριτική ο βαψωμαλιάς προπονητής της εθνικής. Τα βάφει. Ο Φερνάντο. Τα βάφει. Ο άλλος, ρε. Ο άλλος. Τα βάφει. Πιστεύω, ναι. Τα βάφει. Τα βάφει. Μαρόκο, Ιράν, πολύ ελληνικό στοιχείο. Πολλοί παίχτες που πέρασαν από Ελλάδα. Ναι, γι' αυτό πρέπει να. Ντακώστα. Ο Καρσαλάνκε δεν έπαιξε. Ναι. Μασούτ. Ναι. Χατζησαφή. Ναι. Χατζησαφή ή στα χαφ. Πώς γίνεται τα μπακ να παίζουν και χαφ. Κοίταξε, πώς γίνεται. Όταν έχεις ένα μπακ που ανεβαίνει. Και για παράδειγμα, ας πούμε, για παράδειγμα, έχεις ένα Μαρσέλο στην ομάδα σου. Ο οποίος κόβει ράβει, μάλλον δεν κόβει, δεν ράβει. Βγαίνει, σουτάρει, πασάρει, πηγαίνει σε ένας μέναν, γίνεται δεκάρι κτλ. Δεν θα βάλεις εκεί έναν με στοιχεία στα χαφ να κάνει, ας πούμε, και το χαφ, αλλά να του λες, κοίταξε λίγο, δεν μη μας βγουν και εκεί πέρα από την πλάγια γραμμή σε καμιά βαθιά παλιά. Μην πάει κανένας τους δαμπάνεις εκεί και σε πάει στο ένας μέναν, ενώ πάει κανένα οχτάρι με δεξί ποδάρι και σε φύγει από την έξω μεριά κτλ. Τράβα εσύ που είσαι ο Χατζησαφής και παίζεις και μπακ, κάτσε χαφάκι, θα σου βάλω κι άλλο ένα χαφ δίπλα, καλό τρεχαντήρι εκεί να παίρνει το χώρο κτλ. Έτσι, γι' αυτό το λόγο τον βάζει. Και ο Ζαρντίν το έχει κάνει αυτό, ναι. Με το Φαμπίνιο στη Μονακό. Ναι. Από δεξί μπακ τον καθένα. Καταρχήν, ρε παιδιά, ένα μπακ μπορεί να παίξει χαφ. Ένα χαφ δεν μπορεί να παίξει μπακ. Ναι. Είναι, έχουν πολύ μεγαλύτερη φυσική κατάσταση τα μπακ. Ναι. Πάνω κάτω, ναι. Τρέξιμο, και τους φαίνεται πολύ εύκολο να παίξουν τα χαφ. Γιατί είναι και όλοι και τεχνίτες, έτσι. Ο Μάτος μπορεί να παίξει τα χαφ. Άνετα. Όλοι οι Βραζιλιάνοι μπορεί να παίξουν χαφ. Όχι. Με 10 πόντους ακόμα έπαιζε. Πιστεύω. Οχτάρι παίζει. Όχι. Ο Βιερίνια θα τρώει κάρτες. Χαμηλά. Ναι, αλλά ρε φίλε, έμεζε στη Βόλφσμπουργκ το 4-3-3 αριστερά, έμεζε χαφ. Μπακ έμεζε και έξτρεμ. Εντάξει, ρε φίλε, έμεζε τέτοιο, έμεζε και στο 3-3. 4-3-3. Ούτε στο στυλ του Κυβρακίδη μπακ. Μπακ στο 1-80 που είναι ο Μάτος. Δηλαδή που θα δώσει και μια μονομαχία πιο δυνατός. Εντάξει, θα δουν μάγες, τράκους και το ένα και το άλλο. Κατάλαβες, θα γίνει. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο σου λέω ότι ο Βιερίνια εκεί πέρα όχι να πούμε. Θέλει και άλλο σωματότυπο να Μάτος μπορεί να παίξει, να πούμε αυτός ο Μάτος. Ας πούμε ο Μπακάκης στην ΑΕΚ δεν μπορούσε να παίξει. Όχι. Αμυντικό χαφ. Πιο πολύ για center back. Ο Χούλτ όμως που παίζει αριστερό back θα μπορούσε κατά συνθήκη να παίξει σαν αριστερός εσωτερικός μέσος αμυντικός. Ο Κούτρης δεν μπορεί να παίξει. Ελαμπτελαούι. Ο Κούτρης ούτε αυτή είναι δε. Ο Κούτρης δεν μπορεί να μαρκάρει. Ο Κούτρης για να του συγχωρέσει την αμυντική του αδυναμία ψηλά και χαμηλά θα πρέπει να γίνει ο Μαρσέλο του ελληνικού πρωταθλήματος. Μα είναι. Ο Κούτρης δεν είναι Μαρσέλο. Μα είναι. Δεν είναι. Είναι. Όχι. Καλά. Δεν είναι. Εντάξει. Να βάλω ένα 90 απόδοση κατάκτηση πρωταθλήματος στον ΠΑΟΚ, λέει. Και δεν βάζεις. Γιατί πέρσι έχασα το εξωτερικό με αυτά που με έδωσες. Όχι από τώρα. Ναι, βάλτο. Βάλτο ρε. Είναι πολύ νωρίς. Τώρα που το έβαλε. Ρίχτο. Με μια μεταγραφή. Δεν ξέρει τι προμηθεύει. Ρίχτο. Λοιπόν, παιδιά, πρωτού συνεχίσουμε, έχω ένα πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ. Ναι. Νοσταλγή της Σοβιετικής Ένωσης, ο Καρδιτσιώτης. Για μπες.
Ο ύμνος επανήλθε με άλλα λόγια. Πολύ καλά έκαναν, λέει. Νοσταλγή. Θανάση, βγες να μας εξηγήσει αυτό με τα σφυροδρέμματα. Ναι. Να βγει να μας εξηγήσει τι ήταν αυτό εδώ που είδαμε στις οθόνες μας και δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε πολιτικά. Τι σφυρί, τι δρεπάνι, τι κόκκινο. Εντάξει, τι ήταν αυτό που είδαμε. Λέγε, τι θες να πεις. Τίποτα. Είναι ένα πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ για παιδάκια αυτό. Από 5 έως 12 χρονών. Τζάμπα, box, kickbox και τα συναφή. Κατάλαβα. Να ξέρεις. Μου φαίνεται κονόμα μου μυρίζει. Δεν παίζει κονόμα. Ναι. Το ΕΣΠΑ τι είναι, άμα συμπληρώσουν. Άκου τι γίνεται τώρα. Συμπληρώνει κάποια στιγμή. Ενημέρωση προς τους γονείς. Ναι. Στους Τιτάνες Fight Club. Ναι, ναι. Έτσι. Όσοι θα ήθελαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο, ώστε να έχουν δωρεάν τη συνδρομή όλου του χρόνου τα παιδιά στο σύλλογο, παρακαλούνται να φέρουν άμεσα τα παρακάτω έγγραφα, ώστε και εμείς να κάνουμε τις αιτήσεις. Άκουσες, να κάνουμε εμείς τις αιτήσεις για να ανοίξει το πρόγραμμα. Πρέπει να κουνηθούμε δηλαδή. Ναι. Ένα, αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας, δηλαδή ταυτότητα κοινός. Ναι. Δύο, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αυτό το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης λογικά στο Δήμο το βγάζει. Δεν το βγάζει στο Δήμο Θεόκλητης που ασχολείσαι με τα πολιτικά. Στο ΚΕΠ. Στο ΚΕΠ. Ωραία. Τρία. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Δηλαδή καθοριστικό σημείωμα. Τέσσερα. Απασχόληση. Δηλαδή από τον εργοδότη σου μια βεβαίωση ότι δουλεύει ή αν είσαι άνεργος, από το ΟΕΔ βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανεργίας. Πώς θα λένε αυτά. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Λογικά. Τι να σου πω τώρα. Κάτσε να διαβάσω και άλλα δύο και θα το συζητήσουμε αυτό. Ναι. Πέντε είναι βεβαίως εργοδότη που είπαν να δουλεύεις. Έξι, άμκα μητέρας και παιδιού. Και εφτά, αφημί και τηλέφωνο μητέρας. Όλο αυτό το πρόγραμμα ξεκινάει από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο. Μόνο μητέρας. Μόνο μητέρα θα έρθει να το γράψει. Ξέρω εγώ αν είναι ο πατέρας, του πατέρα τα δικαιολογητικά. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Από 5 έως 12 χρονών, δηλαδή ξεκινάει από Σεπτέμβριο, φέρουμε τα χαρτιά τώρα, κάνουμε τις αιτήσεις, όσο πιο πολλά παιδάκια, τόσο πιο πολύ το πρόγραμμα, έτσι. Ναι, μέχρι πόσα δικαιώται ο καθένας, δηλαδή. Όσα θέλει, ρε φίλε. 5 έως 12 χρονών. Ναι. Έχεις δύο παιδάκια, θέλουν να μάθουν κάτι. Γιατί να πάνε πληρώνεις 30-40 ευρώ στη σχολή. Ναι. Μπορείς για ένα χρόνο να είσαι δωρεάν, αφού λέει η ΕΣΠΑ πρόγραμμα. Τώρα μας βγει μούφα και δεν πληρώσουν οι σχολές. Οι ασπατζίδες δηλαδή, αυτοί που ρίχνουν τα λεφτά, τι να πω. Θα επιβαρυνθούμε εμείς δηλαδή στη τελική. Εσύ. Ναι. Κατάλαβες. Ο γονέας. Θα πει ορίστε τα δικαιολογητικά μου, ορίστε τα τέτοια. Ναι. Κάνει μου το πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Από Σεπτέμβριο ξεκινάει μέχρι Ιούνιο. Ναι. Για περαιτέρω πληροφορίες στη σελίδα Titanis Fight Club στο Facebook και αυτά. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε, θα το ξαναπούμε αν χρειαστεί κάτι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Αυτό είναι για τις μαμάδες που έχουν μικρά παιδιά. Ναι. Γιατί να πληρώσουν. Βρε γιαούρτι χωρίς πέτσα. Μόνο με ένα πενιντάρικο περιμένει να σου κάνει δουλειά ο Γεωργιανός. Εσύ είσαι το γιαούρτι χωρίς πέτσα. Μάλιστα. Γιατί σε λένε ότι είσαι άνωστος, ρε. Εσύ είσαι μορφωμένος άνθρωπος. Είσαι καλλιεργημένος άνθρωπος. Μπάλα βλέπεις. Σε λάθος πόλη ήρθε μάλλον. Πού θες, ποια πόλη να σε πάω. Πού θες να πας. Εντάξει. Τίποτα τώρα κοινό... που θα γίνει διευθυντής στο ΡΙΚ στην Κύπρο, να δεις τι θα πάθουμε όλοι εδώ πέρα. Δεν μου λες τώρα. Ναι. Εσύ τώρα άμα πας στη ΡΙΚ. Στο ΡΙΚ. Στο ΡΙΚ. Εγώ είμαι 50-49-50. Σε 5 χρόνια αν ζω και σου πίνω εκεί στο ΡΙΚ. Θέλουμε έναν εκεί ανταποκριτή να πούμε. Θα με πάρεις τηλέφωνο. Θα θυμηθείς ότι τρώγαμε ψωμί και κασέρι και αλάτι να πούμε. Όχι. Δεν με ξεχνάς. Θα σε προτείνω και από την αρχή μόλις πάω εκεί. Να δω εμένα θα προτείνει τίποτα να πούμε. Όλους, όλους. Δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω. Σαν την Κύπρο δεν ξεχνώ είναι αυτός. Ναι. Θα ανοίξουμε καμιά πόρτα και στην νεολαία μας. Άνοιξε ρε φίλε, Κύπρος είναι αυτή. Σήμερα ήταν ένας πιτσιρικάς, έδινε εξετάσεις για δεύτερη φορά γίνει δικηγόρος. Πιτσιρικάς. Πόσο πιτσιρικάς. 18-19. Α, για εισαγωγικές το... Να, εγώ νομίζω για... Βρέθηκα μπροστά του, έγραψε πολύ καλά. Αυτό που λέει μου, 100-100, 100-στάρα, 100. Τι είναι αυτό το λέω. 100... Το 100. Είναι κάτι βαθμολογίες που έχουν αυτοί. Ναι. 100-στάρα, 100 όλα καλά. Μα με αγκάλιαζε, με φιλούσε και τα λοιπά. Ένας λογάς, ένας αδύνατος, ένας βρικόλακας. Oh. Λέω ρε εσύ τι. Ό,τι υπόθεση έχεις μου λέει, θα γίνω δικηγοράρα, λέει, θα στην παίρνω τζάμπα. Και άλλη μια πόρτα. Εκεί την άνοιξα να πούμε κτλ. Γιατί ο Γρόνιας αρχίζει και γερνάει. Μην μου πάθει καμιά. Γιατί είμαστε διαμερίσματα της Ευγενούλας, σας τρώει δικηγόρος με φαίνεται. Δεν πειράζει. Τη βλέπω τη δουλειά. Εντάξει, ας φάει. Λοιπόν, γιαούρτι χωρίς πέτσα. Νοσταλγή της Σοβιετικής Ένωσης. Ο ύμνος επανήλθε με άλλα λόγια. Κι άλλο μήνυμα. Από άλλον. Α, οι κομμουνιστές βλέπω. Καρδιτσιώτης μέσα στη φωτογραφία με τους φυροδρέπων. Είναι στο γυρισμό. Ναι. Και θα μας πάρει στον δρόμο, θα μας πάρει σε λίγο, λέει. Ναι, ναι, ναι. Θα πούμε τίποτα. Τι θες να πούμε? Αυριανά. Τι αυριανά? Εδώ, εδώ άκουγα εχθές εσύ να πούμε ότι με κάνανε τη Μερκούρη να πούμε τέτοιο. Σοβαρό πρόσωπο της, του έθνους και της ιστορίας. Ποιος είναι? Ωραίο. Α, Μερκούρη, είπα του Λένιν γάλαξε.
Εδώ θα σε συντρίψω, Κώστα μου, έτρεξε 5 χιλιόμετρα. Έπατε ψήξη τώρα τελευταίο έμαθα. Να σε πήγε. Είμαι στα πίτσα. Σε τράβηξε λίγο η πλάτη, κορδελίτσα σε πήγε. Αφού μου δεν ζωτήσε. Σε λυπηπή, ε. Νόμιζα ότι έπαθα καρδιακό. Τέρψη προχτούλη. Έρε, τι έπαθε. Έρε, τι έπαθε. Εσύ αν φτάσει 50 και. Εγώ άμα φτάσω 50 και παθαίνω τέτοια, δεν με ξάπλω στο κρεβάτι ανάσχελα. Εντριβέ χαμόμηλα και δεν κουνιέμαι γρή. Δεν του έβαλα. Ναι. Δεν μου λε. Αυτή η Μερκούρη τώρα. Ναι. Τώρα σοβαρά μιλούσε χθε ότι έκανε στον πολιτισμό καλά, ρε παιδί μου. Εγώ, με δε... τρεις ταινίες την έβγαλα καλλιτέχνη. Τι... Εδώ ρε, είναι η μοναδική γυναίκα που έφαγε χιλόπιτα από το Φούντα, ρε φίλε. Ναι. Από το Φούντα. Και δυστυχώς είχε βρίσμα το κείμενο τον Ντασέν, τον Ντάτσον, πώς το λένε εκείνο. Ζιλ Ντασέν και Ζιλ Βιλνεύ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, Κώστα. Πήγαινε, λέει, τι πλήρω, πήγαινε στην Αγγλία και έφυγε διαπραγματεύσει για τέτοια. Ρε στην Αγγλία πήγαινε και έφυγε κανένα δύο φωτογραφίες με την παλιά την Πόλα Ρόιτ και πέρανε κανένα μπέρμπερι εκεί πέρα, κανένα κομμωτήριο βγαίνανε στον πολιτισμό. Τι θυμήθηκε στην Πόλα Ρόιτ. Τι Πόλα Ρόιτ πληρώναμε και τώρα αυτήν στα ταξίδια τώρα. Πολύ καυστικά χθες. Σε πάρα. Έλα μωρέ τώρα να πούμε. Τα τηλέφωνα. Έλα, παιδιά του πήρε. Σε παρακαλώ, λε και τράκαρε με τη μούτρα ήταν αυτά. Για λέγε. Τι θα λέγε Αυστραλία στι μία. Εκεί βάζω την πέμπτη εθνική και με πετάει ένα τάπερ φασολάκι άνοστα. Τι να τον κάνω εγώ αυτό. Τι να τον κάνω εγώ τώρα αυτό. Ξυπνήσω 12 η ώρα. Θα πάω την Ευγενούλα βόλτα. Μπα, έχει πάει μόνη της. Τώρα δύσκολα είσαι. Φεύγει μόνη της πια, δεν πάει. Πάρε ρε. Φεύγει μόνη της. Ευγή, πώς το είπες, Αγγλία. Γαλλία, Αυστραλία. Γαλλία, Αυστραλία. Νομίζω δεν υπάρχουν περιθώρια για εκπλήξεις. Θα δούμε την 11, θα δούμε τις κινήσεις κτλ. Μετά. Μετά έχουμε από τον άλλο όμιλο Αργεντινή-Ισλανδία. Τι ώρα? Η ώρα 4. Ωραία. Εδώ βλέπω την Ισλανδία να ζορίζει λίγο την Αργεντινή. Είναι πολύ δεμένο σύνολο. Ισλανδία. Ναι. Ισλανδία. Το απέκτησα και πλέον από 2 χρόνια στο Euro. Ναι. Όταν είχαν προχωρήσει αρκετά. Μέση κορυφή παίζει. Πού τον βάζουμε? Πού ξέρει? Θα το δούμε αύριο. Το γράφημα, τι λέει το γράφημα. Εγώ νομίζω για έξω δεξιά θα το βάλει. Και με, Αγκουέρο, και με Αγκουέρο ή Γκουάιν στα center four. Και αριστερά ποιο θα βάλει? Και αριστερά. Τι Μαρία. Τη Μαρία. Τη Μαρία είναι ένα ερωτηματικό εκεί. Ναι, στη Ρεάλ που ήταν. Ασχημάτρας. Και στην United που είχε περάσει. Ωραίος παίκτης είναι. Καλή τριάδα είναι. Καλή. Τα τρία χάφια θα είναι. Τα χάφια θέλουμε να δούμε. Εδώ είναι το ερωτηματικό. Ένα δίκτυα σίγουρα. Τη Μαρία καλός, ο Μέση τρομερός. Στα χάφια έχει Λο Κέλσο. Αυτός που ήταν της Παρί. Υπάρχει ο Παρέδες, ο Μπανέγκα. Γιατί σήμερα στο καφενείο λέγαμε θέλουμε να δούμε χωρίς τον Ινιέστα το Μέση να πούμε. Κάτι τέτοια λέγανε. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Κάτι τέτοιες κακίες λέγανε. Θέλουμε να δούμε χωρίς αυτά τα χαφ, χωρίς τον Ινιέστα το Μέση. Τέτοιες κακιούλες ακούγαμε, ναι. Και δεν ξέρω τι απαντάμε εμείς τώρα. Εντάξει, αφήνουμε ένα απάντητο. Είναι στην κρίση του. Εγώ πιστεύω ξεκινήσει Μπίλια Μπανέγκα. Πολλά μηνύματα να πειράζουν με το κλίμα του Εσουδουδού. Εσουδουδού. Στις 7 είναι το Περού, Δανία. Καλύτερα να δω επανάληψη την πατατίνα που παίζει εκεί με το καφέ. Όποιος κερδίσει, θα περάσει τώρα και τον όμιλο σαν δεύτερος. Γιατί η Γαλλία θα έχει καπαρωμένη την πρώτη θέση. Ναι. Και το βράδυ στις 10 Κροατία-Νιγηρία. Εντάξει, Κροατία θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ένα υπολογίσιμο outsider. Είναι ένα υπολογίσιμο outsider. Κροατία τι θέση παίζει, τι σύστημα, 4-3-3. 4-2-3-1. Του κόλου. Κροατία την πόντερα οχτάδα να περάσει. Ναι. Μαζί με Σενεγάλη. Η καλύτερη θέση που έχει πάρει η Κροατία ποια είναι, τέταρτη. Τέταρτη νομίζω με το. Έχει πάρει τέταρτη με Μπλάζεβιτς. Και με Σούκερ δεν έχει πάρει. Δεν θυμάμαι. Κάτσε ρε, με Μάζερ πήγαν στο Euro να παίξουν. Όχι, με ποιου παίζαμε του Κροατέ, όχι του Κροατέ, ποιου παίζαμε στου. Με τον Δέλα, ρε, ποιο έβαλε τον κόρο, με ποιου παίζαμε, ρε. Τσεχία ήταν. Τσεχία ήταν. Δεν ήταν. Μπερδεύω και με τι στολέ να πούμε. Με το φόρτο δίμετρο. Το κόλερ. Το κόλερ. Τι γάμο. Στη Γερμανία 2. Τι ανομαλία μαρκάρισμα ήταν εκείνο. Ναι, αλλά μα είχε. Έβαλε τον καψί πάνω του 20 πόντου πιο κοντά. Εντάξει, όλα πήγανε τόσο τυχερά για μα, ρε, παιδί μου. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο καψί ήταν. Πώς τον έπαιξε ο καψί. Ναι, αλλά πόσα έχασε η Τσεχία μέχρι να φτάσουμε εκεί. Είναι από του καλύτερου μαντουμαδόρου. Πόσα έχασε. Το λέει συνέχεια ο Αλέφαντο. Ναι, ο καψί, ναι. Είναι από του καλύτερου μαντουμαδόρου. Ο άθιμο, ο γιο του. Ο γιο του, ναι. Ο οποίο είναι ο μόνο που δεν ακούγεται πουθενά από εκείνη την εθνική ομάδα. Δηλαδή έχει χαθεί από προσώπου γη. Κάπου είχε λέει ανοίξει ένα προπό, πολύ χαμηλών τόνων. Προπονητή δεν έγινε, με το ποδόσφαιρο δεν ασχολήθηκε, δουλειά δεν τον βάλανε, πολιτευτή δεν έγινε. Δηλαδή από όλη αυτή την ομάδα του Euro 2004, το μόνο παιδί που χάσαμε, εντάξει και ο Γιούρκα χάθηκε τελευταία, έχει γίνει σαν το Βόλιν από το φαΐ. Ναι. Έχει γίνει σαν σοβαρά, το Βόλιν. Ο Σεϊταρίδη. Ο Γιούρκα. Ο Γιούρκα και ο Ντέμι παχύναν πάρα πολύ. Σοβαρά, ρε παιδιά, ο Γιούρκα. Ο Γιούρκα έχει γίνει σαν τον.
Ναβουχοδονόσορα να πούμε. Απίστευτο. Ναι. Και ο Ντέμις πάχινε πάρα πολύ και με τα ραδιόφωνα που κάνει. Δεν ασκείται, δεν κάνει καθόλου και τα λοιπά. Αυτός ο Γιούρκας που πήγε στη Ρεάλ. Ναι, ναι, αυτός ο Γιούρκας. Στην Ατλέτικο, συγγνώμη. Ναι, ναι, αυτό. Αυτό το μηχανάκι πάνω κάτω. Είχε σβήσει το Ρονάλντο. Ναι, ρε φίλε, θυμάμαι και το μάτσο. Εντάξει, και ο Ρονάλντο μικρός όμως τότε. Ναι. Αυτούς τους δυο χάσαμε και δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε, δεν ξέρουμε πού είναι τα ίχνη τους και τα λοιπά. Και έχουμε όλους τους άλλους, κατεξάρτες, ζαγοράκιδες. Ναι, αυτοί υπάρχουν ακόμα στην Ευρωπαϊκή. Ο πιο έξυπνος που εκμεταλλεύτηκε αυτή τη μεγάλη γιορτή ήταν ο Ζαγοράκης. Ο Τσάρτας δεν νομίζω να εκμεταλλεύτηκε τίποτα. Τον Μπασινά δεν ακούω στον Παναθηναϊκό, έχει καμιά θέση ή τίποτα. Όχι, δεν βλέπω τον Μπασινά, τον βλέπουμε στις φωτογραφίες του Παλεμάχου, ο Καραγκούνης. Καλά, ο Καραγκούνης είναι Καραγκούνης. Σε δαιμονιώδη φόρμα παίζει άνετα στον Άρη Χαφ. Ο Καραγκούνης είναι αυτοί οι παίχτες που λέμε με τα πέντε πνευμόνια, ρε παιδί, όσο και να πάνε. Στον Άρη παίζει Χαφ εκεί. Άνετα παίζει. Μην γελάς καθόλου. Άνετα. Και ο Μιχαλίτσο Στόπερ, μια χαρά. Μια χαρά. Ο Γιώργος Κολτσίδας δίπλα. Κολτσίδας δίπλα. Κόμμα στη γκρίνια, δεν παίρνω χαφ. Κόζος δεν Μπεγλέρα σίγουρα μπορεί να παίξει Χαφ ακόμα. Άντζα σέντερ μπακ. Δεν το θέλουμε τον Άντζα. Και Σταύρο Λαμπριάκο για κλουβί μέσα. MMA, μπουνιά και κλουτσιά. Σταύρο Λαμπριάκο. Αυτά είναι. Και Αμπρέο σέντερ φορ. Πάντω πλάκα. Λέμε για τον ΠΑΟΚ δεν κάνει μεταγραφές, όντως έχει σταματήσει το θέμα. Ανοσία, ανομβρία, τίποτα δεν υπάρχει. Νωρίς είναι ακόμα. Στασιμότητα μεγάλη. Αν μείνει έτσι ο ΠΑΟΚ. Καλά. Ερώτηση στον κόσμο τώρα που θα ανοίξουμε γράμμες. Αν μείνει έτσι ο ΠΑΟΚ. Αν μείνει έτσι η ΑΕΚ. Έτσι όπως είναι τώρα. Και αν μείνει έτσι ο Ολυμπιακός. Δεν φύγει, δεν έρθει κανείς. Ποιος παίρνει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός άλλαξε. Τι άλλαξε. Έτσι όπως είναι τώρα, ρε. Τώρα όπως είναι. Τώρα. Εντάξει, θα δείξω. Τώρα με Φετβαζίδη πήρε. Λάζαρο Φορτούνη. Ναι, και αυτό εδώ. Τον καινούριο που πήρε τον Γκερέιρο. Παλτό είναι. Καλά, μεγάλο παλτό τώρα τον Γκερέιρο τώρα. Πού το. Αν μείνει έτσι. Αν μείνει έτσι. Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Έτσι όπως είναι. Έτσι είναι. Ποιος το παίρνει. Όπως είναι μέσα. Δεν φεύγει Πέλκας, Πρίγκοβιτς, Πασχαλάκης κανένας. Τίποτα δεν φεύγει. Κανένας. Είναι πασιφανές το ποιος θα το ποιος πάρει. Ποιος το παίρνει. Για να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να βιαζόμαστε και από Ιούνιο να έχουμε βγάλει πρωταθλητή. Ο χρόνος κυλάει. Λένε, ακούω τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Ο χρόνος που κυλάει, ρε τα γάρια, είναι υπέρ σας. Είναι υπέρ. Δεν φεύγει, δεν έρχεται κανείς, ούτε στους άλλους ούτε σε εσάς. Μπορεί να βγει σήμερα ένας νόμος και να πει αύριο τελειώνει μεταγραφές. Παράδειγμα έτσι. Και τι θα γίνει. Το πήρε. Το πήρε. Oh. Και εγώ έτσι πιστεύω, το πήρε. Έτσι λέω κι εγώ. Για να ρωτήσω και κάτι, κύριε Θόδωρα, εκεί από την Αμερική που γυρίσατε. Το να πω και κάτι για τους αργιανούς φίλους μου. Τον Πάπα, ναι. Γιατί δεν τα βρήκατε. Είναι αλήθεια το ποσό που σας δώσανε. Εγώ με όλη την καλή διάθεση ρωτώ. Δημοσιεύθηκε ότι αρνηθήκατε μία πρόταση των 4 εκατομμυρίων. Δεν σας ικανοποιεί αυτή η πρόταση. Για πόσα. Ρε εσύ, κουλιανό, ρε. Έλα ρε φίλε, σε παρακαλώ, απίστευτο. Σαν Παύλο. Φέρνει λίγο και το δανείο. Φέρνει και το δανείο. Κοκακόλα. Καλό προμηθευτή. Φέρνει και το δανείο λίγο. Φέρνει και το κουκακόλα. Λοιπόν, πάμε τι θέλει να πει στον Τόμ. Πάμε στα γρήγορα με τον Τόμ Πάπα. Περιμένουμε άλλε τρει γραμμέ στο 90-90. Ναι, τρει είναι στη γραμμή, άλλου τρει περιμένουμε. Καλά, τόσο περιμένει εσύ, ναι. Λοιπόν, κύριε Θόδωρε, βγάλτε ένα ανακοινωθέν, πείτε κάτι στο λαό να πούμε. Γιατί δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Δεχτήκατε μία πρόταση, λένε τα site 4 εκατομμυρίων. Δεν ξέρω. Για την, όλη την ομάδα, όλο το πακέτο. Για το μισό πακέτο. Για κάποια χορηγία. Τι ήταν αυτό που δεχτήκατε. Φύγατε στην Αμερική, είχατε ένα ταξίδι και καλά κάνατε. Η ομάδα πρέπει να ανέβει και πρέπει να έρθουν τα χρήματα. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν σας συμφέρει αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ νομίζω μια πρόταση 4 εκατομμυρίων για το μισό πακέτο ήταν καλά. Τώρα αν κάνω κάπου λάθος και τα ξέρετε καλύτερα πόσα πρέπει να πάρετε, κάντε μια ανακοίνωση σας παρακαλώ, διότι αυτό περιμένει ο λαός του Άρη. Κάποιον επενδυτή δίπλα σε εσάς ή μόνο επενδυτή. Αυτά. Εδώ ένας φίλος του κύριου Χαρυπίδη στέλνει ένα μήνυμα σε υποστηρικτής του και λέει: εσύ αν είχες βάλει 5 με 6 εκατομμύρια θα δεχόσουν να πάρεις 4 σε 8 χρόνια. Καλά λέει. Μόνο οι εργασίες που κάνεις στο Χαριλάου και Ρίσο κοστίζουν 650.000. Εγώ τις είδα τις εργασίες του Χαριλάου, έχει δίκιο. Έχω δει τα φορτηγά μέσα, ήταν λιτές οι πόρτες, μπήκα μέσα στο Χαριλάου, αλήθεια μπήκα. Ναι. Είναι όλα σκαμμένα, ναι. Τα φορτηγά ξεφορτώνουν χώματα και τέτοια. Τέλος. Τώρα αυτά μου λέτε αν οι εργασίες είναι πληρωμένες, πάω πάσο. Δεν ξέρω αν γίνανε εργασίες και αν πληρωθούν από τον επόμενο. Εγώ τον Πάπα έτσι όπως τον είδα, δηλαδή στο ζυγό. Θα πήγαινα να μπει στη Λουλουδού, κάνε μου σκόντα. Άκουσε με, άκουσε με. Εγώ δεν επενδύω σε κανέναν Πάπα. Σε επενδύω στο κύριο Σακίεβιτς. Ναι, έτσι. Καλά. Που είναι οργανωτής και έχει κάνει κάποια πράγματα στην Αμερική. Ναι, ναι. Με πολλά εκατομμύρια δολάρια. Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Πού θες να πάμε. Πάμε στον κόσμο. Πάμε καλημέρα. Που θες τώρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, εγώ. Ναι, φιλέ. Λοιπόν, μπαίνει τον γκολ του Ιράν.
Ναι. Και αμέσως μου έρχεται στο μυαλό ο Γρηγόρης να λέει πόσο μου αρέσει να κλέβω εκκλησία. Χράσε εκκλησία. Τώρα σοβαρά θα το πάρει στο κατοστάρικο ή έτσι το βάλετε για πλάκα? Κατοστάρικο. Τρεις τιμωρών μπορεί να πάρει. Τι θες να πάθω ψήξη και από την άλλη μεριά να πούμε? Να με πιάσει το μάτι του να πούμε τρελώσε ρε. Εντάξει. Λοιπόν, για τις μεταγραφές που λες και για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Αν σήμερα τελειώνανε οι μεταγραφές. Ναι. Ποιος θα το έπαιρνε? Παιχτικά θα το έπαιρνε πάω καλά. Ένα μάτς εξαγωνιστικό που έγινε ήδη, η έψη των Λακαρνανίας, κέρδισε ΑΕΚ εγώ είδα. Ναι. Οπότε λοιπόν, δεν μπορούμε και με πολύ μεγάλη σιγουριά. Ο Τεβεκέλης στο αεροδρόμιο είχε συναντήσει τον, με τον Ιβάν Σαββίδη, αυτόν εδώ που κάνει τις δουλειές του Μελισανίδη. Ναι. Του κυρίου Θωμά Μητρόπουλου. Ωραία. Όταν μάθανε ότι ο Σαββίδης μίλησε με τον κύριο Θωμά Μητρόπουλο, του κάνανε κριτική εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και τι είναι αυτά τα πράγματα με αυτόν εδώ, ο οποίος παλιά είχε στήσει την παράγκα κτλ. Μα θα πάω με αυτόν που είχε στήσει την παράγκα. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να κάνω μια βρωμοδουλειά, ρε παιδί μου, ή μια έξυπνη δουλειά, ή μια δουλειά η οποία την ξέρει ένας μόνο, θα ψάξω να βρω άλλον να πούμε. Δεν θα πάω σε αυτόν να του πω, έλα εδώ ρε παιδάκι μου, θα μου κάνεις και εμένα μια δουλειά. Πόσα θέλεις να πω. Στον ειδικό θα πας. Θα πας στον ειδικό. Στον ψημένο θα πας. Στον ψημένο θα πας. Στον αυτόν που τα ξέρει τα κόλπα. Αυτόν που ξέρει τα κόλπα θα πας. Εκεί θα πας. Κάνει ο Σαββίδης επαφές με τον Θωμά. Είχε κάνει και του κάναν κριτική. Είπε ρε ο άνθρωπος, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος το παρασκήνιο το ξέρει και είναι γάτα με λουστρίγια. Who is. Who is. Και του είπανε αυτός ο άνθρωπος. This. This. Man. Man. Οπότε. Εντάξει, παιδί μου, τι είναι αυτός. Ας πάω κι εγώ. Ναι, αλλά. Μπήκαν κάτι φρένα μπροστά. Μπήκαν κάτι ιστορίες. Εγώ το ξέρω από μέσα αυτό το έργο. Να ναι, αλλά τα φρένα μπήκαν διότι τόσο καιρό έφυγε δουλειές με άλλον ο κύριος αυτός. Ναι, αλλά. Μην σε ξαναπροδώσει. Μήπως έχουμε κανένα πισωγύρισμα. Μήπως έχουμε καμιά πισόπλατη. Τέλος πάντων. Μαχαιριά. Ο κύριος Μελισανίδης έχει τον κύριο Θωμά Μητρόπουλο φίλο του. Και είναι καλή αυτή η φιλία και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Είναι αξιοπρεπέστατος στη δουλειά του, τιμιότατος στη συνεργασία του με τον. Δηλαδή, το αναθέτει να σου κάνει μια δουλειά και στην κάνει. Αυτός είναι σωστός απέναντι στον εργοδότη του. Τελείως. Σωστά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Επόμενη γραμμή. Τη ραδιοτηλεόραση διαφήμιση, τη Μελίνα Μερκούρη. Μιλάω, έρχομαι. Τι θες να κάνει. Να... Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ο Ροδίτης είμαι, τι γίνεται. Γεια σου, Ροδίτη, τι κάνει. Γεια σου, Ροδίτη. Μια χαρά. Πήρα χτες τηλέφωνο και δεν πρόλαβα να μιλήσω γιατί είπα κάτι πολύ σωστό για τη Σαουδική Αραβία, ότι τους βάλανε πρεμιέρα να τους κάσουνε, φάγανε ναι. πεντάρα, ναι. είχα δίκιο, ναι. πριν προλάβω να μιλήσω πετάχτηκε ο κόκκινος, συνωμοσία, θέλω να πεις ότι είναι. Ναι ρε, συνωμοσία λέω ότι είναι. Δηλαδή, ο Πούτιν βλάκας είναι, δεν θέλει πρεμιέρα να πετάξει τα μάτια του ποδοσφαιρόφιλου κόσμου. Ναι. Ο κόκκινος νομίζω ότι είναι ο έξυπνος. Τέλος πάντων. Δεν νομίζει. Είναι. Είναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ήθελα να πω πριν που είπατε για το μαρκάρισμα του Κάψη, είπατε πάνω στον κόλερ. Ναι, τον είχε βάλει μόνο του, μόνο το στόπερ, ναι. Παίζανε με 4-4-2 αυτοί. Ναι. Με την τριπλέτα την απίστευτη, με τον Έντβεντ έξω αριστερά. Σέντερ φορ Μπάρος Κόλλερ, παιχτούρα και ο Μπάρος τότε. Ναι, τραυματίστηκε και νωρίς ο οποίος, ναι, ναι. Τι κάνανε, δεν βάλαν το Δέλαν πάνω του Μπάρος γιατί ήταν γρήγορος, πήγαν και βάλανε, ο Ρεχάγκελ μάλλον πήγε και βάλε Γιούρκα. Και ερχότανε ναι. και έκοβε, έκλεινε μάλλον δεξί μπακ ο Ζαγοράκης που το έχει ξανακάνει αυτό με τον Άγγελο. Ο Ζαγοράκης έκανε μεγάλος ρολίστας σε εκείνο το μάτς γιατί ναι. Πήρε και πολλά μέτρα σε εκείνο το μάτς. Ναι, και το λέω επειδή δεν είναι τόσο απλό. Βάλαμε το κοντό του Καψί ναι. και δεν πήρε κεφαλιά ο άλλος. Ήταν ναι. ωραία η ντούπλα εκεί πέρα του Ρεχάγκελ, πανέξυπνος. Έτσι, ναι. Και αυτό ήθελα να πω. Τώρα σχετικά με το μακεδονικό αγώνα, νούμερο 2 που κάνουμε τώρα. Ναι, για πες, εσύ είσαι Ροδίτης τώρα, πώς το βλέπεις όμως. Επειδή εγώ ακριβώς, αν και νεαρός τώρα, στα 22 είμαι, τυχάνει να είμαι. Σε αγγίζει αυτό το πράγμα. Θέση πατριώτης. Σε αγγίζει αυτό το πράγμα. Φυσικά, διότι με τους Μακεδόνες είμαστε πολύ κοντά. Ναι. Και γλωσσικά και σε όλα. Έχουμε κοινές ρίζες. Όταν λες με τους Μακεδόνες, ποιους εννοείς τώρα? Τους Σκοπιανούς. Έχουμε εσάς εννοώ, προφανώς. Ναι. Ωστόσο. Επειδή ο πατριωτισμός σήμερα πρέπει να είναι ρεαλιστικός. Ναι, ναι, ναι. Ο πατριωτισμός πρέπει να είναι ρεαλιστικός. Ρεαλιστικός πατριωτισμός. Ρεαλιστικός τι σημαίνει? Ναι.
να προπαρασκευάζουμε καταστάσεις για να μην χάνουμε. Ναι. Αυτή τη μάχη δυστυχώς τη χάσαμε. Ναι. Και δεν τη χάσαμε τώρα, τη χάσαμε το 90. Ναι. Αυτό που λέει ο Θεόκλητος, εγώ ναι. Το συμφωνεί και ο Στέφανος κοινικότατα. Λέμε ότι δεν μας έπαιρνε να κάνουμε τσαμπουκά, όχι ως πολίτες. Ναι. Ως πολίτες, γιατί τώρα θα πάνε πάνω, θα φάνε μπουκα. Πάμε τερμπέ. Τερμπέ θα πάει, ναι. Σουμάκι. Δυστυχώς, ισχύει. Ισχύει αυτό. Αλλά αυτό, το θέμα αυτό, είναι... Αυτό ναι. Πέρα από τον πατριωτισμό και το γαμότο, θα ναι. Πρέπει να το λένε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, ότι προσέξτε καλά, εμείς δεν μας έπαιρνε να κάνουμε τσαμπουκά. Δεν το λένε. Ναι. Το ζητούμενο βέβαια είναι άλλο. Προσέξτε να δεις, είναι λεπτό θέμα αυτό. Το ζητούμενο είναι άλλο. Το ότι... Μετρόπολης τα λέει όλα. Σωστά. Λέει πατριωτισμός, ναι, η Μακεδονία δικιά μας, ναι. Έρχεται όμως και ένας τρελός και λέει, παιδιά, ναι, έχουμε δίκιο. Και εγώ μαζί είμαι, δεν είμαι αντίθετος, φυσικά. Ούτε κομμουνιστής, άπατρης που λένε κτλ. Αλλά δεν μας παίρνει. Τσαμπουκαλίκι μόνο στα γαυγίσματα. Μαγκιά από μακριά. Πρέπει να βρούμε. Μαγκιά από μακριά. Για να πούμε όχι, στα αλήθεια, μέσω της Ελληνικής Βουλής. Να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μας. Πρέπει να βρούμε τρόπο. Σπουδάζει δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο. Τι είπε. Δύσκολα θα βγει. Άλλο λέω. Πες ότι λέγαμε όχι, θα είχαμε πρόβλημα. Θα είχαμε. Θα είχαμε πρόβλημα. Αυτή είναι η ιστορία. Φοβόμαστε να πούμε όχι. Ο ισχυρότερος, παιδιά, κερδίζει. Ραπ, πρέπει να βρούμε μια εθνική πλατφόρμα. Ναι. Αφού χάσαμε το 93 ναι. Αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Να πούμε ότι ας τους προσετεριστούμε σαν συμμάχους. Ναι, ναι. Με σύνθετη ονομασία, διαφορετικά δεν γίνεται, δεν μπορούμε διαφορετικά. Μάλιστα. Και ας προετοιμαστούμε από εδώ και πέρα να μην έχουμε νέες εθνικές ήττες, να κοιτάμε μπροστά τα κόμπλεξ, τα πισωγυρίσματα. Αυτό το θεωρείς έτσι όπως έγινε εθνική ήττα? Δυστυχώς ναι, είναι εθνική ήττα. Ναι. Γιατί ιστορικά είναι ψευδεπίγραφο το όνομα. Ναι. Γεωγραφικά να το δεχτώ, ναι, ναι. Αλλά δεν μπορεί ένας λαός να οικειοποιείται έναν όρο ο οποίος είναι συναισθηματικά σημαντικός για το θυμικό του άλλου λαού. Έλα ρε φίλε τώρα, μην ντουρου ντουρου και τηγανεί τα μέλη και τίποτα. Ο ισχυρότερος κερδίζει τώρα γεωγραφικά και συναισθηματικά. Δεν αντιλέγω, γι' αυτό πήγε, και χάσαμε, πήγε ο Ερντογάν εκεί πέρα στα τρυπάνια κάτω από την Κύπρο που τρυπούσαν οι Exxon Mobil και λέγανε τώρα τι μην τρυπάτε εκεί και στέλνει ο Τραμπ τον 7ο στόλο ένα αεροπλανοφόρο και ο Ερντογάν γύρισε πίσω. Δεν είμαστε, αλλά έχω άδικο σε αυτό που λέω. Τι άδικο, ισχυρότερος κερδίζει, έστειλε άλλο τον 7ο στόλο. Και ένα USS Nimitz εκεί πέρα, βούβα ο Ταγίπ πίσω, σαν το με το με την ουράγα τα σκέλια. Ακόμα τρυπάνε εκεί πέρα. Θα κλάσουν μέντες. Έτσι ακριβώς είναι. Εμάς τι μας παίρνει τώρα να πάμε. Άμα μας έπαιρνε, πηγαίναμε κι εμείς τώρα. Και ο Τσίπρας μπορούσε και ο Καμένος και χίλιοι δυο, άμα ξέρω τι είχαν δύναμη πίσω, πήγαμε μέσα Σκόπια στην πλατεία, πήραμε ένα φρέντο και μάγκε στον Πέκα. Γίνεται, δεν γίνεται. Έχω και κλείνω. Έλα, γόρι μου. Θα μας σώσει ο Παΐσιος. Έτσι, θα μας κάνει μια προσευχή. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό ταμείο. Ευχαριστούμε. Το είχε προβλέψει ο Παΐσιος αυτό. Ναι. Αυτό είπε ο Κόκκινος. Χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου, τον Χρήστο Τσολερίδη, στοιχείο, ναι. Τον νιόπαντρο παιδί, τον αστυνομικό. Κυκλοφοράει εκεί πέρα με τη ξαναχωριστάσια εκεί στην Κύπρο. Και, στην Κύπρο, λέει, στοιχείο. Και άκουσε με, Τσολερίδης, άκουσε με προσεκτικά. Στα μεστά και στα τέσσερα, εκεί στα μαστιχόδεντρα, όπως είπαμε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Ναι. Έλα, πού είναι, δώσε με τη γραμμή. Ναι. Πάμε. Εγώ ένα. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Καρδιτσάρα, έλα. Έλα, ρε Θανάς. Έλα. Τι έγινε τέτοια ώρα για να γυρνάς, πες μου τα αποτελέσματα. Λοιπόν, τρία πράγματα. Αν είδες μάτς, τι μάτς είδες, δεύτερο. Δεν είδε μάτς. Τα σφυροδρέπανα, τι γίνανε. Τρίτον, ναι, ναι. Η Μακεδονία, τι έγινε. Τρία θέματα. Μακεδονία, σφυροδρέπανα και τι μάτς είδαμε. Πάμε ένα-ένα. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα ανάποδα από το πρώτο. Το μάτς το είδα λίγο, κάναμε εκεί πέρα αθλούμαστα. Ναι, ξέρω, παραδείγμα με διαδρόμους και τέτοια και το βλέπαμε λίγο. Mm. Είδα δηλαδή τα 60 λεπτά. Νομίζω ότι, εντάξει, μάλλον δίκαιο το Χ, αν και θα ήθελα Ισπανία εγώ έτσι όπως πήγε. Πολύ τυχερό, πολύ τυχερή Πορτογαλία. Δεν μ' αρέσει καθόλου η πριμαντόνα ο Ρονάλντο. Ξέρεις τι με προβλημάτισε στην Ισπανία? Τι? Ότι είχε κατοχή μπάλας. Είχε καλύτερα χαφ, τουλάχιστον με άριστα το 10 είχε στο 8, ενώ η άλλη ήταν στο 4. Η εικόνα του παιχνιδιού σαφέστατα έδειχνε μια ομάδα πολύ καλύτερη από την άλλη και στο τέλος, με προβληματικούς στόπερ οι αντίπαλος, δηλαδή με στόπερ οι οποίοι και οι δυο έχουν χάσει έκρηξη ταχύτητα και τα λοιπά, άλματα και τα λοιπά, και στο τέλος η τελευταία φάση του αγώνα γίνεται από τον Ρονάλντο στο 90 να γίνει το 3-4. Εν ώψη συνέχειας αυτός που πόνταρε η Ισπανία, τι λέει τώρα?
τραβάει μαλλιά, λέει αμά το ποτάρισμά μου. Καλή ερώτηση. Λέγε. Καλή ερώτηση. Να σου πω τώρα, καταρχάς επειδή δεν γουστάρω καθόλου Ρονάλντο, πιστεύω ότι ήταν αυστηρό το πέναλτι, παρόλο που θα μπορούσε να... να βοηθεί. Και, και όπως είπες, το πήρε περισσότερο. Επειδή είναι... Ανέξυπνος ήταν. Έβαλε το πόδι, ο άλλος το σταμάτησε το πόδι εκεί και ο άλλος πέφτει πάνω στο πόδι του. Είναι πανέξυπνο. Είναι, στο τρίτο λεπτό. Άσε λίγο να παιχτεί. Δηλαδή είναι λίγο μαγική εικόνα. Δεν είναι, είπες ο Ρονάλντο να αντίον Ισπανία στην ουσία, αλλά εντάξει, βάζει τυχερό γκολ. Ο άλλος τον τυχαία κάνει σαν τον Κάριος, όπως είπε ο Στέφανος, και παίρνει ένα πέναλτι το οποίο θα μπορούσε να μην δοθεί ή να. Ήταν και περίπτωση VAR αυτή, θα μπορούσαν να... Προσέξτε όμως, εδώ ο Ρονάλντο έχει πάει πατριωτικά πάνω στο παιχνίδι. Mm-hmm. Το γράφημα λέει Ρονάλντο Center for. Όλοι κοιταζόμαστε και λέμε ότι ο Σάντος ο πονηρός, έχοντας υπόψη του ότι ο Ρονάλντο θέλει να παίζει σε μικρούς χώρους, του κάνε το χατήρι και το βάζει Center for. Σωστά. Μόνο του, χωρίς δεύτερο. Με 4-3-3. Και ξεκινάει λοιπόν, το μάτς και βλέπεις ένα Ρονάλντο στο κέντρο του γηπέδου να βγαίνει, να παίρνει μπάλα, να μοιράζει. Να δίνει πάσες σε παίκτες που είναι σε καλύτερη θέση. Να μαρκάρει. Να παίρνει πέναλτι. Να παίρνει φάουλ. Να το εκτελεί. Να το βάζει. Και να λες ότι αυτός την πήρε. Αυτό είναι που λέμε. Την πήρε την ομάδα στην πλάτη του. Σωστό. Αν και για μένα την πήρε την ομάδα στην πλάτη του. Μόνο το φάουλ είναι το καθαρό δικό του, ας πούμε, χωρίς τύχη, χωρίς βοήθεια από διαιτητή κλπ. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι παίκτης καλός. Λοιπόν, τώρα για το VAR στα γρήγορα, εγώ είμαι της λογικής, όπως και σου έστειλα και χθες για Λουπετέγγι, είναι η ίδια λογική. Εφόσον δεν, άμα έπαιζαν μόνο για το κύπελο και για τη δόξα, θα μπορούσα να πω, και για την Πορτοκαλάδα που έλεγαν παλιά, θα μπορούσα να πω ότι σωστά να μην υπάρχει VAR κλπ, γιατί είναι ευγενής άμυλα και τέτοια. Από τη στιγμή που παίζουν για χορηγούς, για κουκακούλες, για πριν και τα λοιπά, και ο Λουπετέγγι θα μπορούσε να είναι ακόμα προπονητή. Και VAR να υπάρχει, είναι σωστό. Πες μου για το σφυροδρέπανο που βλέπουμε στις κερκίδες. Ναι, πάμε τώρα στα γρήγορα. Το σφυροδρέπανο είναι η Ρωσία. Υπάρχει ο εθνικός ύμνος της Ρωσίας, έχει επιστρέψει, έχουν αλλάξει μόνο τα λόγια. Ναι, αλλά η μουσική είναι η ίδια και προφανώς υπάρχουν νοσταλγοί. Κάτι εκεί πέρα στο Λουσνίκι, νομίζω. Αυτή η νοσταλγή της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης μοιάζουν με τους νοσταλγούς της Χούντας εδώ πέρα, τους δικούς μας. Καμία σχέση. Δεν εκτυπώνεται τώρα. Γιατί καμία σχέση. Έτσι μας αρέσει. Γιατί καμία σχέση. Μας αρέσει. Καμία σχέση. Γιατί Κοίταξε να σου πω. Γιατί ο Στέφανος Κρύος, ο Στέφανος Χίος που είναι Στέφανος Κρύος, βγάζει πρωτοσέλιδα 8 μέτρα στον Μπελογιάννη για τον Παυλόπουλο και κάνει ανιστόρητη συγκρίση. Γιατί έρχεται ο Μπαρμπαρούσης και αντίστοιχοι του Μπαρμπαρούση δεν τον καλύπτουν και το διαγράφουν και καλά και έχει τώρα ανθρωποκυνηγητό για να τον πάρουν για εσκάτη προδοσία, γιατί είναι κοκοκό οι Χρυσαυγίτες. Ενώ ο Παναγιώταρος και άλλοι κάθονται και τον χειροκροτάνε όταν λέει αυτά που σιγοψηφίζουν όλοι ως κόμμα. Μετά δεν τον καλύπτουν, καταλάβες, αυτή είναι η διαφορά, η μεγάλη διαφορά. Αχα. Είναι άλλο στρατός και μόνο, μια κλίκα, μια χούντα και άλλο η δικτατορία του προλεταριάτου. Το έχω ξαναπεί να θέλει ο λαός. Το διαχωρίζεις εσύ αυτό, ναι. Τελείως διαφορετικό. Και πάμε τώρα και για το τρίτο θέμα ποιο είναι, που είπες. Το θέμα του Μακεδονικού, το ότι στέλνει εδώ ένας καλός φίλος της εκπομπής και λέει τι φοβόσαστε ρε, το 2009 δεν απειλήσαμε ότι θα βάλουμε βέτο για ένταξη των Σκοπίων στους Αμερικανούς, μας κάψαν την Πελοπόννησο. Δεν χωρίσανε το όνομα. Άκου. Πελοπόννησος έγινε λίγο φαλακρή, σαν και εμένα. Φαντάσου λίγο, να κλείσω έτσι. Φαντάσου την Μακεδονία γεωγραφικά σε ένα πορτοκάλι. Αυτό το πορτοκάλι κατά 57% με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου είναι ελληνικό και τα άλλα δύο είναι βουλγάρικο και σκοπιανικό, ας το πούμε έτσι. Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Δημοκρατίας. Και λίγο Αλβανία. Ναι, και πολύ, και ένα 100%. Μικρό κομμάτι Αλβανία λέει. Ναι. Λοιπόν, από αυτό το πορτοκάλι, ενωμένο στο ΝΑΤΟ, είναι το δικό μας κομμάτι και το βουλγάρικο. Και μένει το υπόλοιπο κομμάτι που είναι στην Μπουγουδουμού, στη Φύρο που το λένε τώρα. Ναι, Φύρο. Άρα, ως ένα σημείο έχει δίκαιο και όπως το βάζει της πιάτσας ο Στέφανος, ότι Αμερικάνοι, Τραμπ και λοιπά θέλουν ενωμένο αυτό το πορτοκάλι, έτσι. Επομένως, να μπει στο ΝΑΤΟ και
η Φίρουμ. Θέλουν ενωμένο το πορτοκάλι. Το λες για να το καταλάβει και ο πιο απλός φίλαθλος. Και ο Στάλιν κάποτε το ήθελε αυτό. Ναι, ο Στάλιν κάποτε. Ο Στάλιν, ναι. Ποιος? Ο Στάλιν. Άσχετο αυτό. Δεν πάλι άσχετο. Όταν είναι για Στάλιν, άσχετο. Δεν βάζουμε κανέναν. Αυτοί δεν βάζουμε κανέναν μέσα. Δεν πειράζουμε τον Στάλιν. Τέλος πάντων, η Μακεδονία αυτή γεωγραφικά είναι συγκεκριμένα σε τρία κράτη δοσμένη. Γεωπολιτικά, για να ενωθεί αυτό το πορτοκάλι, πρέπει να μπει στο ΝΑΤΟ και το πάνω από εμάς κρατήδιο. Το θέμα είναι να μην υπάρχει αλλητρωτισμός, γεωγραφικός προσδιορισμός είναι σωστός, να μην υπάρχουν και καλά ότι υπάρχουν μειονότητες εδώ και λοιπά. Είναι λυμμένο από το 50, το έστειλα και στο το θέμα, το έχουμε δεχτεί το όνομα Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και το πουγουδουμού έχει το μου μέσα. Δεν έχουμε με κανένα λαό να μοιράσουμε τίποτα. Το θέμα είναι ακριβώς η πύραυλη, οι εξοπλισμοί κτλ. Αλλά δεν μπορείς να πεις, όπως λέει ο Στέφανος τώρα, ότι θα έρθει ο άλλος και θα μας κάνει Τέξας. Ήρθαν εδώ στρατεύματα ανατολικά, ας πούμε το 99, και βγήκε ο ελληνικός λαός και στο τέλος δεν τους πέρασε, να σου το πω έτσι. Καταλάβες, η αντίσταση πρέπει να γίνεται, αλλά όχι από την εθνικιστική την πλευρά. Πρέπει να γίνεται λαϊκοαγωνιστικά να το πει. Μη θα δει τώρα, να μας κάνει Τέξας εδώ πέρα. Δεν μας έφτιαχνε το Τέξας τώρα. Δεν μας έφτιαξε το Τέξας γενικά. Ναι, βγήκαμε εμείς τώρα εκεί με τα μπαστούνια, έφεγαμε και τρία σωσαμένια κουλούρια και από τους κουλουτζίρδες στην Αριστοτέλους και τους διώξαμε πίσω τώρα αυτούς. Ναι, αυτό που φωνάζω, επειδή είπες... Αυτό που λέει την ταμπέλα, δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Επειδή είπες πριν, αν ήταν για μισθούς και για συντάξεις, γιατί εγώ δεν υποτιμώ τίποτα, βγήκαν και στα μνημόνια, υπήρχε και μαρφίν. Όταν πονάει και το θέμα μπαίνει στο οικονομικό κομμάτι, στο οικονομικό-κοινωνικό, τότε μπορεί να υπάρχει και προβοκάτσια και να υπάρχει. Α, οικονομικό-κοινωνικό, ναι. Δεν υπάρχει μόνο. Όταν μπαίνει. Τώρα στο εθνικό που κατέβηκαν περισσότεροι, στο εθνικιστικό που λέω εγώ, δεν νομίζω ότι πέφτει κανένα σύστημα, ας πούμε, ή δρώνει το αυτή κανενός, κατάλαβες, ή αντίστοιχα στο οικονομικο-κοινωνικό κατεβαίνουν πολύ λιγότεροι, που είναι το σημαντικότερο όμως του πράγματος. Αυτό πώς γίνεται, πώς εξηγείται αυτό. Πώς εξηγείται. Ναι. Γιατί, τι να σου πω, η ψευδεπίγραφη, η εθνική ενότητα και η ομοψυχία και η συνείδηση ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί από τον απλό τον κόσμο. Και δυστυχώς τρώει τον παπά ότι μπορούμε να είμαστε ενωμένοι. Δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι. Είναι άλλος ο λαός, άλλο η από πάνω. Η πολιτική ταγή και η τάξη που τους στηρίζει. Κατάλαβες. Θανάση, λίγοι μείναμε, δικιά μας ηλικία εδώ. Πολύ λίγοι μείναμε. Όλοι είναι συνταξιούχοι. Πάρ' το απόφαση. Ό,τι και να κάνουμε, δύσκολα είμαστε. Και τι να κάνουμε. Είμαστε λίγοι, φίλε. Δεν γίνεται τώρα. Άστο. Τι του νοιάζει συνείδηση γιαγιά παππούς τώρα στα 65-70, σου λέει ας με κόψουν τα 400-500 που παίρνουν, δεν θα έχω για χάπια και... Ναι, αλλά μετά να μην λέμε ότι φταίει η γενιά του Πολυτεχνείου, να μην λέμε ότι φταίει η γενιά του Πολυτεχνείου και μόνο που λέει ο Κωστής. Ποιος φταίει. Και αυτός που δεν ξεσηκώνεται και είναι νέος και το κόβουν. Τι δεν ξεσηκώνεται, ποιος δεν ξεσηκώθει, πώς είμαστε. Πλειοψηφία είναι ακόμα. Έλα, φίλε, τώρα όλη την νεολαία που μείνανε τώρα 19χρονα, 20χρονα έως 25, τα έχουν κάνει με ένα iPhone στο χέρι. Το ζόμπι τα έχουν καταντήσει. Αυτό, ναι. Δεν τους νοιάζει. Κόψε εσύ το ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα ή σε όλο τον κόσμο. Κόψε να μην υπάρχει WiFi, μα πώς τα λένε αυτά. Κόψε τα router τέτοια και κατέργησε το φρέντο. Μόνο ελληνικό να υπάρχει. Τότε θα αρχίσει η επανάσταση. Η μόρφωση και η αυτομόρφωση και η παιδεία διαφορετική. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων. Κόψε κύριο να μην έχει like, να μην μπορεί να απαντήσει κανένας, να δεις τι επανάσταση να γίνει. Κόψε το σχόλιο, κόψε τα like, κόψε το ad. Ναι, το ad. Τώρα έβαλα και εγώ ad. Σε κάνω φίλο στο Facebook, ad. Σε κάνω έτοιμα. Είναι καλωδιωμένη η νεολαία και είναι εξαρτημένη από αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέτε ρε παιδιά, συγγνώμη για να καταλάβω. Σου λέω ρε φίλε. Δηλαδή έφυγαν 800.000 νέοι άνθρωποι. Και αυτοί που μείνανε την έχουν δει να πούμε με τα iPhone. Αυτό θες να μου πει. Αυτά μείνανε ρε φίλε. Όχι μόνο το iPhone, είναι τα ίντερνετ καφέ είναι γεμάτα και παίζουν μέχρι το πρωί. Αυτά που σου έλεγαν ότι υπάρχει καινούργια εξάρτηση από αυτό το πράγμα. Η γενιά που έφυγε είναι 25-40, η πολύ δυνατή εργατική τάξη που λέμε, εργατικό δυναμικό. Αυτοί που μπορούν να πείσουν οι πιτσιρικάδες του λυκείου, δηλαδή μέχρι 25, μα έχουν μεγαλώσει με ένα τέτοιο, καταλαβες. Με ένα κινητό στο χέρι Android, με ένα τηλέφωνο, smartphone.
Τώρα μα πει ένα πιτσιρικά τέτοιο ότι είναι ασπρόμαυρη τηλεόραση και μπορεί να θυμάσαι που αλλάζαμε με το κουμπί, μη σηκωνόμασταν. Όχι, ποιο θα πάει να αλλάξει, μωρέ, να το βάλει από τη Δάφνη Μπόκο, τα ξέρω εγώ, να δούμε γκάλι. Κατάλαβε. Ναι, ναι. Με το κουμπί. Το ασπρόμαυρο, ναι, ναι. Το κουμπί πατούσαμε. Δεν είχαμε τηλεκοντρόλ. Αν πει το πιτσιρικά πάνε αλλάξει ο κανάλι, σου πει τι λε, ρε Λαγαμάβο, έχει το τηλεκοντρόλ εδώ, α πούμε. Κατάλαβε. Δεν ξέρουν αυτοί. Είχα το σκουπόξιλο. Έχω το σκουπόξιλο, θυμάσαι. Το σκουπόξιλο. Εγώ ήμουν του τηλεκοντρόλ τη οικογένεια τότε. Τότε εσύ πήγε. Σήκω καραβουσιάνο τώρα που λε, εσύ Στεφανάκο. Ναι. Παντούσα. Ναι. Λέγει, λοιπόν, σήκω βάλει μου τη δανδουλάκι να δολάξει. Ναι. Για να σε χαιρετήσω γιατί μου απολύσα. Πε σε γραμμέ, όχι ο θέλει να τηλεφωνήσει, εδώ είμαστε για να μιλήσει. Θα πω μόνο. Έχει κίνητρα να επανάσταση θα κάνουν τώρα. Πάω τι έγινε. Λέγε ρε Θανάση. Δεν θέλω να πει και τα αποτελέσματα μετά. Ναι. Αν και το Θεόκλητο του συμπαθώ. Δεν υπάρχει συμμαχία σε επίπεδο γεωπολιτικό κρατών τέτοιο που να συμφέρει είτε τον ελληνικό λαό, είτε τον σκοπιανικό λαό, είτε τον βουλγάρικο, είτε τον τουρκικό. Είναι λυκοσυμμαχία αυτή και λυκοφιλία αυτό το πράγμα. Ότι είτε στον άντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι η διαφορά μας τέλος πάντων. Κατά τα άλλα καταλαβαίνω πως το βάζει, αλλά είναι λάθος να το σκέφτεται σε αυτή τη βάση. Δεν υπάρχει συμμαχία. Είναι συμμαχία λύκων. Αυτό. Για χαρά, Θανάση. Χαρικά πολύ. Θα σε στείλω μήνυμα. Θα σε στείλω. Να με στείλει, ευχαριστώ πολύ. Να με στείλει. Ευχαριστώ. Γιατί έχει στείλει μήνυμα. Έτσι, ρε, έχουμε κάτι δικά μα, ρε. Θα σα πω. Το 40? Όχι, ρε. Όχι. Πάμε επόμενη Θανάση. Γραμμή. Ανοιχτές είναι οι γραμμές. Παρακαλώ, ναι. Πάντως στοιχηματικά καλά πάμε. Καλά πάμε. Ναι. Στρώμε του μπουκ, μάλιστα. Του κέρδισε τα ναι. Σόβρα για του πήρε. Δύο του πήρα. Έλα, φίλε, ναι. Στον αέρα είσαι φίλε και είσαι και μόνο. Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε να το πάμε το καράβι Κωστάκι μα έτσι όλοι μαζί εδώ πέρα. Σνανούρης ας πούμε. Ποιος. Διάβασε Θεόκλητε τα μηνύματα από τους πελάτες εκεί πέρα. Εχθές θα κάνουν επανάσταση το καλοκαίρι. Για χαρά θα κάνω. Θέλω να διαβάσει Θεόκλητε τα μηνύματα των πελατών Βάλτων εκεί. Να κάνει. Θέλει να ψηθεί να γίνει διευθυντής του Ρικ Βάλτων εκεί. Εγώ ραπ πιστεύω ότι ο ίδιος ο Ρονάλντο είπε μπαμπά Φερνάντο βάλε με φόρση γιατί στα άκρα δεν την παλεύω. Μπορεί να του είπε και ο ίδιος. Ο άλλος λέει το εξής. Η Ρωσία μεγαλούργησε μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ο κομμουνισμός έκανε τη Σοβιετική Ένωση υπερδύναμη. Λέει ο γιατρός. Καθώς η εκφυλισμένη τσαρική Ρωσία ήταν αδύνατη να εκμεταλλευτεί το τεράστιο φυσικό μπρούτο. Πλούτο, συγγνώμη. Μπρούτο. Πλούτο. Οι Ρώσοι ουσιαστικά τρώνε από τα έτοιμα των επιτευγμάτων της παλιάς Ρωσίας, λέει. Παλιό κουμούνα. Τι στα λιλική είναι αυτή. Ρε και ελορνάβα. Βαράνε γραμμέ αλήθεια. Νοσταλγή τη Σοβιετική Ένωση. Πολύ, πολλά μηνύματα. Καλημέρα. Σύριξε ένα τεσάρι. Όχι, όχι, θες. Πονάει πλάτη σου. Πονάει πλάτη. Κάνε μια πονεύρωση. Δεν κάνουμε. Καλησπέρα, χωρίστε κύριε. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα σα, κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ερωτική πολιτική. Συγκινήθηκα. Ναι. Νιώθω ένα δάκρυ να κυλάει από το βλέφαρό μου στο στήθο να πέφτει. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, στην έτσι. Παρέα σας, στον Ιωάννη. Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε, εγώ δεν θέλω να μιλήσω ποδοσφαιρικά γιατί δεν κατέχω από ποδοσφαιρικά ζητήματα. Ένας ταπεινός απλός οδηγός είμαι. Είσαι. Που μόλις γύρισα, πήγα τον κύριο Σάβα, είδαμε, είδε το μάτς, τον είχα πάει εκεί. Δεν καταλάβαινα και πολλά πράγματα. Ρε Κωστάκη μου, μου επιτρέπεις να σε λέω ναι, Κωστάκη, έτσι, ναι. Νομίζω σου αρέσει. Κωστά. Και στο Στέφανο θέλω να κάνω μία-δύο ερωτησούλες και θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Εγώ με το χέρι στην καρδιά θα σε απαντήσω. Και εγώ στην καρδιά. Ξέρεις που την έχω την καρδιά εγώ. Για σένα Στεφανάκο έχω μία παρατήρηση. Για μην με κάνεις σε παρακαλώ, για πες μου λίγο. Η σχολή που διδάσκεις τα μαθήματα αυτοάμυνας και... Συλλοχωρητικότητος, ναι. Ναι, πού βρίσκεται στον Εύωσμο, στο Κουκλουτζά είπαμε, στην Ολυμπιάδος 4. Καραολή Δημητρίου 117 γωνία, μέσω στενό. Αλλά δεν θυμάμαι ποιο μαγαζί το εκεί πέρα. Απέναντι. Συγγνώμη, μήπως ήταν το παλιό σινεμά Καβάση ακριβώς απέναντι. Σωστά. Ή ένα μουσικό μαγαζί που έγινε αργότερα χορευτικό κέντρο, δεν θυμάμαι το χορευτικό κέντρο. Να λες ρε άνθρωπε γιατί... και ένας φίλος μου με ένα είπε μεγάλο να σου γωνιακό πω ότι... λέτε εσείς. Ναι, ναι, ένα γωνιακό. Ένας φίλος μου με είπε και... να σε πω... Γυμναστήριο μεγάλο ότι είναι και το αν θέλεις... Ναι, επειδή είσαι εκεί στον Εύωσμο να φας φανταστικά γλυκά και να πάρεις και ψωμάκι... Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση επί της Αριστοτέλου. Φούρντος Κυρίδης με είπε.
να περάσει και από εκεί. Ρε Κωστάκη μου, να σε ρωτήσω μια και να με απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά. Δύο ερωτήσεις έχω, ρε παιδιά, άμα ξέρετε. Ναι. Βάλ το χέρι στην καρδιά, Κωστάκη μου. Ναι, Κωστάκη μου, δεν μου λες από τα Πέμπτη και κάτω, ρε Κωστάκη μου, στο Θεσσαλικό κάμπο, πόσα φύλλα πουλάει το μέτρο σπορ. Δεν ξέρω. Απεριόριστα. Πολλά. Πολλά. Όταν λες πολλά, δηλαδή. Είσαι με τρεις δαλίκες, τρία αξονικές. Δηλαδή, στα Τρίκαλα, στη Λάρισα ή στην Καρδίτσα και στο Βόλο, πόσες εφημερίδες πουλάτε, ρε παιδιά. Πολλές, γιατί έχω το παοξίδικο στοιχείο, είναι αρκετά. Στη Λάρισα είμαστε και άπλα, διότι δηλαδή, μαζί με τον Φρέντο που φέρνουμε και εφημερίδες. Εμείς εδώ στο Τουρκολίμανο, ρε Κωστάκη μου, ευτυχώς τη φέρνει ο Κυρνίκος το πρωί στο ξενοδοχείο. Αχα. Και τη διαβάζουμε, γιατί του τη στέλνεις εσύ, με είπε. Εσείς πίνετε 10 ευρώ καφέ, κύριε Κυρνίκη. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αν θα πάει ένας στα Τρίκαλα ή στην Καρδίτσα, σε ποιο σημείο μπορεί να την αγοράσει την εφημερίδα, ρε Κωστάκη. Στην κεντρική πλατεία, του Τρικάλου και της Καρδίτσας. Είναι δύο πλατείες στην Καρδίτσα. Ναι, ναι. Και δεν μου λες, ρε Κωστάκη μου, να σε ρωτήσω. Όταν έγινε η επανάσταση του Λένιν. Τα παιδιά του Τσάρου, τι απογίνανε, ρε φίλε. Τι γίνανε. Η οικογένεια του Τσάρου, δηλαδή, της Ρωσίας, τι απέγινε το 1917, ρε Κωστάκη. Πού πήγανε, ρε Θεόκλητα, αυτή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Τι δεν ξέρεις. Τι δημοσιογράφος ανερχόμενος είσαι, διότι στο ΡΙΚ. Έτσι. Και ένας τηλεθεατής, ακροατής γράφει, λέει, θα με δώσει στο ΡΙΚ το κηλικείο, αληθέ. Δεν δε μου λες, ρε Κωστάκη μου, δηλαδή, συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Πες ότι θέλεις να αναλάβεις, δεν μου λες. Ποια ομάδα από το Θεσσαλικό κάμπο δεν έπαιξε ποτέ αλφα εθνική, ρε. Η Καρδίτσα. Η Καρδίτσα. Η Αναγέννηση ή ο ΑΟ Καρδίτσας είναι η μεγαλύτερη ομάδα από εκεί, ρε. Ο ΑΟ Καρδίτσας. Που έπαιζε χαφ ο κύριος Χιζοδήμος, ο Βασίλης. Ναι. Στον ΑΟ Καρδίτσας. Στον ΑΟ Καρδίτσας έπαιζε, βεβαίως. Για τον κύριο Σχιζοδήμο, το γνωστό, λες, τον κάτοικο εκδυτικών συνοικιών που είναι και ιδιοκτήτη. Το γκλομπ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Γιατί έχανε στους τελευταίους. Νομίζω ότι κάπου τον είχε πάρει το μάτι μου όταν είχε έρθει στο Τουρκολίμανο στον κύριο, στο Μεγαλοφρύδι τότε. Δεν ξέρω γιατί είχε έρθει. Μήπως τον μπερδέψατε με τον κύριο Γκαγκάτσι. Όχι, όχι, αγαπητέ μου. Νομίζω ότι κατέβαινε υποψήφιος της Εψημή Θεσσαλονίκης, μάλλον Μακεδονίας. Τώρα εδώ, τώρα οι απόψεις διήσανται. Ποια Μακεδονία να λέμε. Τώρα εσύ της Μακεδονίας κάπου... του Αιγαίου. Αφήστε τα αυτά. Εκεί πέρα το δικό σας τον άνθρωπο εκεί που βγαίνει υποψήφιος τώρα, ο Μαλάτος Ολυμπιακός, θα του στηρίξει ο κ. Σάββας. Σωστό. Θέλω γιατί να μην το στηρίξει. Τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται, αγαπητέ μου. Θέλω να μας πείτε, κύριε Σάββα. Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε. Εσύ ρε Στεφανάκο, τώρα τι πιστεύεις. Ότι ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο καπετάν Γιώτης, πού έκανε διακοπές, ξέρεις. Στη Λέρο, ρε φίλε. Στη Λέρο. Πώς γίνεται αυτός να πήγε διακοπές στη Λέρο. Και οι άλλοι που ήταν, ρε φίλε, του κόμματος, ήταν μέσα στη Λέρο. Αυτός γιατί ήταν έξω, ρε Κωστά, στο φανάκο μου με μαγιό. Ο ύποπτος. Ο καπετάν Γιώτης. Ναι. Φύγε. Άσε, θα κλαίνε τα ανήψια του καπετάν Γιώτης στη Βόρεια Γερμανία. Εγώ, Κωστάκη, σε είπα, αν θέλεις δηλαδή να μεγαλουργήσεις, να πας να αναλάβεις τον ΑΟ Καρδίτσας και να κάνεις και ένα ταξιδάκι στη Βόρεια Ευρώπη, να πιάσεις τα ανήψια του Φλωράκη, που έχουν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ιδιωτική που μεταφέρθηκε μετά τον πόλεμο του Κουβέιτ, Κωστάκη μου, του κόλπου, θυμάσαι πότε ήταν, το 91. 90-91. Η Αλεπού της Ερήμου, ναι, τότε. Ναι, τη μεταφέρανε από εκεί σε μία νύχτα, Κωστάκη μου, σε μεγάλη πόλη της Βορείου Γερμανίας και ασχολείται, έτσι, σε έχω πει ότι ασχολείται με τη συντήρηση πολυτελών θαλαμιγών. Δηλαδή πάει να πιάσει τα ανήψια. Ανήψια έτσι λένε, αλλά εγώ πιστεύω ότι από πληροφορίες που έχω από τον κύριο Σάβα, μου έχει πει ότι μπορεί να είναι και η γη του, έτσι, μεγάλη πακέτο, τους παίρνεις μια χορηγία και βγάζεις και τον ΑΟ Καρδίτσας, ρε φίλε, στην Αλφα Εθνική. Φύγε. Μετά από τόσα χρόνια που δεν έχει δει ποτέ ομάδα αυτή. Φτάνει, θα σε κλείσω, φτάνει. Καληνύχτα στην πιο ερωτική πόλη, στη Μακεδονία του Αιγαίου, Κωστάκη μου και Στεφανάκο. Για λιγός τώρα για με ένα μεταδότη, τι πράγμα. Χιλιάδες κομμουνιστές. Οι οποίοι τον ακούνε με τα μανίες και λοιπά, και λέει ο Λένιν διάφορα, ξέρω εγώ, ο καπιταλισμός δεν θα περάσει, σύντροφοι Ταβάρης και τέτοια, και από κάτω φωνάζει ο λαός, μπράβο Λένον, μπράβο Λένον, μεγάλε Λένον, πώς μας είπες. Παιδιά, με συγχωρείτε, είμαι ο Λένιν, Βλαντιμίρ Ιλίτς, λέει, όχι Λένον, είναι άλλος. Ω, μπράβο Λένον και τα λοιπά. Ο Λένιν είπα, όχι ο Λένον, το ξέρεις,
Λοιπόν, συνεχίζει να λέει ο καπιταλισμός, ο σύντροφοι κτλ. Μπράβο Λένον, μεγάλο, μπράβο Λένον. Παιδιά, σας το έχω πει, είμαι ο Βλαντιμίρ Λένιν, άλλο ο Τζον Λένον, άλλο εγώ. Μπράβο Λένον, τεράστιο Λένον. Λέει και ο Λένιν, δεν γαμιέται. Imagine all the people. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Φασολάκι ήταν αυτό. Ναι. 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 Καλημέρα, Ραπτόπουλε. Καλημέρα, κύριε μου. Οχ. Πλατιδάχτυλος. Ναι. Με νόχια παλιό. Παλιός χτίστης είσαι, τι είσαι, μπεντατζής. Εγώ. Ναι. Αυτό που είμαι δεν μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων. Που λες. Ο προηγούμενος μήπως είναι απόγονος του Χίτλερ. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί εκεί στη μάχη της Τουρκίας πολλούς απογόνους είχαν οι κουκουλοφόρους όταν φεύγαν οι Γερμανοί. Θέλετε να, θέλετε να πείτε ότι ο ελληνικός λαός ήταν ο προδότης. Λάθος κάνει. Δεν είπα ελληνικός λαός. Είπα για τον προηγούμενο. Εκείνος Έλλην δεν είναι κι αυτός. Εγώ δεν είμαι Έλλην. Τι είμαι, Τουρκοφάγος. Ναι, θέλετε να πείτε ότι κάποιοι Έλληνες ήταν καλοί και κάποιοι δεν ήταν. Μάλλον. Mm. Τι να πω. Δεν γνωρίζω. Μήπως ήταν απόγονος του Ασλανίδη, επί Χούντα, που πήρε τα λεφτά και έφυγε στη Βραζιλία ή στην Αργεντινή. Κρίμα που είναι και ο Ολυμπιακός. Γιατί... Που είναι όλη η εργατιά εκεί μέσα και κάνα τον Ολυμπιακό. Εργατιά είναι Ολυμπιακός, ήταν. Ήτανε, αυτό είπα. Ήτανε, δεν είπα ότι πλακώσανε οι εφοπλιστές και ο ΠΑΟΚ ήταν εργατιά, αλλά στον νεοπλουτισμό είναι τώρα. Α, μπράβο. Έτσι. Και θέλω να στείλω τα κερδίσματα στον κύριο Σαράντο. Ναι, ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Και το τελευταίο να μην κρατάω την γραμμή. Μην κρατάς, ναι. 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 Να μάθουμε που ήταν η Μακεδονία του Φιλίππου πρώτα, όχι του Μεγάλου Αλεξάνδρου που κατέκτησε παραπάνω γη, έδαφος. Το Φίλιππο που δολοφονήθηκε από τη γυναίκα του, λες, τη μαμά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από ποια δολοφονήθηκε, δεν πάει. Δεν σε νοιάζει εσένα, ναι. Της Ελλάδας, της Μακεδονίας. Να μάθουμε που ήτανε, σε ποιο μέρος ήτανε. Ούτε θα Σκόπια ήτανε, ούτε πουθενά ήτανε. Και αυτά τα σύνορα γίνανε μετά, που λένε τα εδάφη γεωγραφικώς. Γίνανε μετά και πήραν την ονομασία σήμερα. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Εγώ ένοχος. Γιατί εσύ νιώθεις ένοχος? Σαν πολίτης νιώθεις ένοχος? Ναι. Θα μου πεις το λόγο που νιώθεις εσύ σαν άνθρωπος ένοχος για αυτό το πράγμα? Γιατί είμαι Μακεδόνας. Ναι, γιατί εσύ σαν άνθρωπος να νιώθεις ένοχος, για ποιο λόγο? Γιατί παίρνουν αποφάσεις οι νατοικοί και το κατεστημένο του καπιταλισμού που δεν είναι σωστές. Ναι. Γιατί τόσα χρόνια που ήμασταν στο ΝΑΤΟ δεν μας κάναν τίποτα. Ωραία. Σε όλους τους πολέμους πάντα βγήκαμε ηττημένοι. Πού έπρεπε να ήμασταν? Σε άλλη παράταξη? Πουθενά. Πουθενά. Ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά. Θα μπορούσαμε. Και γιατί δεν το κάναμε? Γιατί δεν είχαμε αρχηγούς σωστούς, πατριώτες, γι' αυτό. Μάλιστα. Άρα 200 χρόνια δεν είχαμε ποτέ καλούς αρχηγούς. Ακριβώς. Μ' αρέσεις. Μ' αυτή την έννοια το λέω. Οκ, okay, μ' αρέσεις. Μιλάς όμορφα. Μ' αρέσεις. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Πώς τον άκουσες? Καλώς. Πώς τον άκουσες? Εγώ τον άκουσα. Ναι. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Τα αυτιά μου τον άκουσα, καλός ήταν. Καλημέρα. Ναι, καλησπέρα κύριε Ραδόπουλε. Όπα. Όπα. Βαρύς. Δύσκολος ο Τορόντος. Ναι. Από ύπνο μίλησε το Ρόντος, και η καρδίτσα για, ναι, κάτι εσουσουδού. Εσουσουδού. USSR. Με πήρε ο ύπνος και με ξύνησε μια καθαρίδα. Ο ύπνος σε πήρε ή τι πήρες? Τι πήρες για να σε πάρει ο ύπνος? Καλά σε ρωτάει. Τι? Τίποτα, συνέχισε. Τίποτα, καλά τον πας. Τίποτα, μια καθαρίδα πετάχτηκε, γι' αυτό ξύπνησα εκεί πάνω από τον πόνο μου εδώ πέρα. Έχω ένα ανοιξάκι, ένα βαφτιστή θα αφήσω σε 2 μήνες, το οποίο τώρα είναι 1,2 χρονών. 1,2. 1,2. Ναι. 1,2 χρονών ή 14 μηνών. 14 μηνών, πες το και έτσι. Καλά το πας. Ακόμα τότε ένα πράγμα θα σας συγχωρήσω, Κώστα μου. Εμένα. Το ότι έχεις σταματήσει να λες την περίφημη λέξη για το γιο Σαββίδη. Θα σου πω μια πραγματική ιστορία τώρα που ξύπνησα, γιατί έχουμε συνακέφθει εδώ στην παρέα.
με το που γεννήθηκε ο Ηλίας, η Ηλίας λέγεται το παιδί, άρχισα να το λέω μπαμπά, μπαμπά, κάθε φορά το λέω μπαμπά, μπαμπά, και σήμερα έρθει στο μαγαζί και μου λέει το μόνος, μπαμπά, μου λέει μπαμπά, φανταστείτε τη δουλειά, δηλαδή το 2045 που θα έχει το Θεό και θα έχει εκπομπή, θα παίρνει αυτός που θα βαφτίσω και θα κοροδεύει το Γιο Σαββίδη, θα τα λέμε κι αυτά. Επίσης να πούμε ότι έρχεται με πουλ μαντό ο Καραφλοκοτήδας ο αγαπητός να ξαναδείσει το τελικό. Τον έχω ικανό να τρώει τη φτεδάκια σε τάβερ και να πίνει ουίσκι και να, και να τραγουδάσει θέματα για τον ΠΑΟΚ εκεί μέσα μόνος του. Είναι, το παιδί είναι τρομερή περίπτωση και σας παρακαλώ πάρα πολύ, εφόσον θα ανεβώ και εγώ στην πανέμορφη πολιτεία σας, να κάνουμε μια εκπομπή μαζί τη Δευτέρα το βράδυ. Ποια Δευτέρα? Αυτή τη Δευτέρα. Τραυματίας είμαι, δεν μπορώ. Τι εννοείς τραυματίας Δευτέρα? Εννοώ ότι πονάω 6 μέρες. Και ότι έρχομαι και κάνω εκπομπή είναι γιατί γουστάρω. Δεν γουστάρω να κάτσω και να πονάω σπίτι. Πονάω. Θέλω να πονάω στη δουλειά, ναι. Δηλαδή δεν τρώω πολύ, δηλαδή δεν θα κάνετε το βράδυ. Η πολλή προπόνηση με έφαγε και το στρες. Θα κάτσω στα πίτσα. Έπαθε φουίτ. Έπαθα φουίτ. Θα σε κάνω μασάζ να σε συνεφέρω. Βεντούζες με βάλαν, με κάναν μασάζ. Καλά είναι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, τη Δευτέρα θέλω ένα τέτο αντέτο με Καραφλοκοτήδα και Θεόκλητο. Να μιλάμε για γκόμενες. Θεόκλητε θα μιλήσει για γκόμενες. Άνετα. Είναι άνετα. Τι να πούμε. Ό,τι θέλει. Στάσου, τι θες να πείτε για γκόμενες? Θα βγάλω με τρελά γούστα με Θεόκλητο, νομίζω ότι έχουμε τα ίδια γούστα. Ναι, το Θεόκλητο τον αρέσουν οι ανοιχτόχρωμες. Έτσι δεν είναι? Ναι, και καλό γούστο. Ανοιχτόχρωμες μαύρες. Ναι. Εγώ με το Θεόκλητο είμαι πάντως, με το Θεόκλητο και το σκυλίατρο. Έτσι, έτσι. Τα λέμε. Να σου πω, την Κυριακή το μαγαζί τι ώρα ανοίγει? Τι ώρα ανοίγει το μαγαζί? Τι ώρα γουστάρεις να το ανοίξουμε για σένα? Όχι, ρωτάω. Τι ώρα ξυπνάς? Μεσημέρι. Τι ώρα ξυπνάς? Πάει. 11.30 ώρα σκάω στην Θεσσαλονίκη και δεν έχω τι να κάνω. Δεν έχει τι να κάνει. Έχεις, πώς δεν έχεις. Φτύς στην αριστερή. Δεν έχω τι να κάνω. Παλιδρομική κίνηση, σε κανένα παγκάκι, μια χαρά. Ένα μαγαζί θα... Δεν έχει τι να κάνει, το κεφάλι μας να μας πρίξει, δεν κατάλαβα κύριε το Ρόντο, να δεν έχει τι να κάνει, σε εμάς θα ξεσπάσετε. Θα κάνει κατανάλωση. Δεν κατάλαβα. Τι, 3-4 ριζόγαλα και αυτά πας στα φλόρα. Να πάρουμε κανένα τελαροφάνταμα είναι. Ναι. Με κανένα τελαροφάνταμα, μην πάτε στη τρίτη, τέταρτη φορά. Να σου πω, επειδή έχω μάθει ότι η Μίνη είναι λίγο λιτοδίαιτη, νομίζω ότι πρέπει να την πας και αυτή στο Ultra Fighters, νομίζω έτσι. Εφόσον όλη η μαρμητοοικογένεια πάει και κάνει boxing, την είδα σε φωτογραφία, χρειάζεται λίγο και αυτή να είμαστε ένα, δύο, τρία, ε. Θα τα μάθει όλα. Την είδα λίγο πεσμένη. Πεσμένη, θα την ανορθώσουμε. Σας αφήνω, πάει να κοιμηθείς μετά και ξαναξυπνάς πάλι αύριο. Κλείσε. Τα λέμε. Πώς τον βλέπεις? Δυνατόν. Δυνατόν. Σφιχτόν. Ναι. Έχει μεγάλο καρμπυράτερ στο λαρίνγκι αυτός. Ναι. Δεν το πιάνει. Μεγάλη χημίες. Δεν έχει πολύ πολύ. Είναι δυνατός. Φυσική. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Σας αφήσει καλά, Φράγκ. Πέντε από το τέλος. Ναι. Παρήγγειλα την καινούργια Μεγκέ. Δεν άκουσα να αγκαρίζουν για τη Μακεδονία. Παρήγγειλα την καινούργια Μεγκέ, έρχεται το Ρόντο. Δεν άκουσα να αγκαρίζουν για τη Μακεδονία. Δεν άκουσα. Καλημέρα. Το πήρα από εδώ. Γερινέ, καλημέρα. Καλώ τον Κούτρι. Τι έγινε, ρε φίλε, να σου πω. Καταρχήν, πριν σου πω αυτά που θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν το έμαθε ότι σε υπερασπίστηκα εκεί στο Γεωργίου. Όχι, πότε έγινε αυτό. Βγήκε ένα, τότε που κατέβηκε εδώ για το τελικό. Ναι. Βγήκε ένα και λέει. Στο Γεωργίο, Γιώργο, τι είναι αυτός ο Ραπτόπουλος από τη Θεσσαλονίκη? Λέει, γιατί τι σου έκανε? Λέει, τον είχα δει πριν δύο χρόνια, λέει, στην Ομόνια, λέει, και είπα να του δώσω ένα χαστούκι, λέει, και τέτοια, λέω, άστο να... Και κάτι τέτοια, εντάξει, μου λέει, ο Γιώργος δεν είπε τίποτα. Έλα, εγώ τηλέφωνο, του λέω, ρε, εσύ, του λέω, πες το αυτόν ο Ραπτόπουλος, του λέω, είναι 15 χρόνια kickboxer, τι χαστούκι να του δώσει, πλάκα μας κάνεις, από πού τον είδε, λέω. Αφού δεν πάει στην Αθήνα, λέω, στην Ομόνια. Πήγε στην Ομόνια. Το 93 έδιρα ένα στην Ομόνια. Αυτός. Όχι, γιατί με είπε βούλγαρο, ρε. Αυτός χρόνια, σου λέω. Το 93 στα 25. Γύριζα από διακοπές με δύο κοπρόσφυλλα φίλους μου και πήγα να πάρω σπορτ του Βορρά στην Ομόνια χαράματα το πρωί. Το άκουσες? Ναι. Πριν δύο χρόνια είπε αυτός. Ω, αυτό. Όχι. Αυτό είπε πριν 25 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, εκτός από αυτό, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
φιλικά, έτσι. Σου έχει στρίψει. Τώρα. Φιλικά, τελείως, πες μου. Τώρα με έχει στρίψει. Πολύ καιρό, ε. Αυτά που λες για τον Ολυμπιακό δεν είναι, δηλαδή, τη γλώσσα τη βουτάς καθόλου μας στο μυαλό. Έχεις κάτι αντίθετο να μου πεις. Ε, βέβαια. Θα σου πω κάτι. Όχι, να μην μου πεις τίποτα. Θα σου πω εγώ αυτά που θέλω να σου πω, τι καταλαβαίνω, τι μαθαίνω και θα μου πεις εσύ ό,τι θέλεις. Είναι κάτι εκπομπές, ένα λεπτό. Είναι κάτι εκπομπές που κάνουμε στο ΑΡΤ. Ναι. Και επειδή ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι δεν κάνει μεταγραφές. Ποιος ΑΡΤ, ρε, ποιος τα λέει. Άκου, τι κατάλαβα εγώ, με το μυαλό μου, το χαζό. Άκου με το χαζό του το μυαλό τώρα, άκου. Τη μια κάνουμε εκπομπή για τα αεραστεχνικά τμήματα του Ολυμπιακού και τι καλός που είναι ο Μαρινάκης που πληρώνει. Σήμερα κάναμε το Μαρινάκη που είναι καλός. Ναι. Όπου ο Μαρινάκης βέβαια έφτιαξε τα βοηθητικά γήπεδα και τα λοιπά. Αλλά από Κλοκλό δεν είχαμε καμιά μεταγραφή. Περίμενε να σου πω. Ναι. Περίμενε γιατί πάλι οπότε ναι. Ναι. Βάζεις την κασέτα και ξαναλέ τα ίδια. Καλά. Δεν μου λες, σήμερα ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη του. Ναι. Έτσι. Και δεν ήρθαν όλοι. Ήρθαν 40 παίχτες. Ναι. Την πρώτη. Άμα βάλεις αυτούς τους 40 παίχτες. Ναι. Έτσι. Η μισή είναι καλύτερη από αυτούς. Και εγώ από τα 40, εγώ έχω 40 από το ΙΕ και κολύπτες. Μπορεί να έχω απέξω. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Για πες μου εσύ ρε εσύ, φίλε. Ποιοι είναι οι καλοί του ΠΑΟΚ που μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Άσχετα άμα δεν πήγε ο Ολυμπιακός. Πέρσι έκανε τις πιο έκανε μεταγραφές. Έδωσε λεφτά ο Ολυμπιακός. Άσχετα άμα με αυτόν τον προπονητή που ήταν μυρωδιάς. Το κακό είναι ότι νομίζετε ότι ο προπονητής θέλει. Περίμενε να σου πω ρε φίλε. Ναι. Κάτσε να τα αφήσει να σου πω. Ναι, διαφωνώ ότι φταίνει προπονητές μόνο. Φταίνει και οι προπονητές. Στο 50 η ομάδα ξεφούσκωνε. Και εγώ να έμπαινα μέσα να τους έβαζα γκολ. Πόσοι προπονητές αλλάξανε. Ήταν καλοί παίχτες. Πόσοι προπονητές αλλάξανε. 50, 60. Τώρα ήρθε καινούριος προπονητής. Δηλαδή αυτός όλοι οι προπονητές είναι μαλάκες και μετά το 50 Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Αυτό λες. Εσύ που το παίζεις ότι γυμνάζεσαι, άμα δεν κάνεις, πώς το λένε, σωστή προετοιμασία, μπορεί να επανέλθει ο οργανισμός και να ξαναγίνεις. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, εσύ για τώρα, για να καταλάβω, μου λες ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι οι παίχτες του, αλλά είναι η φυσική του κατάσταση. Και γι' αυτό φταίνε τέσσερις διαφορετικοί προπονητές. Αυτοί οι παίχτες που κοροϊδεύεις εσύ τώρα, κάνανε πλάκα στους δικούς σας και σε όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, τι πλάκα κάνανε. Δηλαδή. Στην Τούμπα δεν κατέβηκαν να παίξουν. Τι πλάκα. Ρε, ο Ιντέγκερ ερχόταν και σας κατουρούσε εκεί πέρα. Πλάκα, το ξέχασες. Ναι, φέτος λέω, άσε παλιά τι λοιπόν, έκανε και κατουρούσε. Άκου να σου πω. Πες μου εσύ, πιάσ' τους όλους τους παίχτες, έναν έναν, από τον τερματοφύλακα μέχρι το center forward, και άμα τους βάλεις έναν έναν, εγώ θα σου λέω τρεις και εσύ θα μου λες έναν, για να τους συγκρίνουμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Αν εξαιρέσω τα χαφ του ΠΑΟΚ, που είναι προβληματικά για μένα. Ναι, όλες οι άλλες θέσεις, όλες οι άλλες θέσεις, δηλαδή με το δύο χρόνια εδώ το Μπέλκα με το Φορτούνι, δηλαδή άμα τους βάλεις τώρα σε ένα ιατρείο, ο ένας θα βγει να πούμε για αιμοκάθαρση και ο άλλος θα βγει Ρονάλντο. Άκου να δεις αυτό που σου λέω κάτι. Επειδή έβαλε τρία γκολ offside και πάει στα ματιασμένα center back εκεί πέρα και κάνει διδύσεις και είναι πιο αργά από το replay. Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Μην μας τρελάνε. Ισχύει και αυτό. Ναι, ισχύει και αυτό. Και από αυτό το ράδιο το ακούς από μένα αυτό. Ρε φίλε, ποιο είναι το άλλο εξτρέμε, φίλε. Ο Κάμπος. Ο Κάμπος. Ο Κάμπος με τον Μπάρντο φέτος. Άμα βάλεις ένα ξύλο, κάτσε ρε να στα πω και εγώ. Εσύ τα λες όλο το χρόνο, κάτσε να στα πω. Αν βάλεις ένα ξύλο στο τέρμα και του πεις πλάσα ρέτονα, δεν μπορεί να το βάλει τον γκολ, με δουλεύεις τώρα. Για ποια εξτρέμ μου λες. Ναι. Μου λες για αριστερό μπακ το Βιερίνια που δεν μαρκάρουν οι αντίπαλοι. Έχεις παίκτη σαν τον Μπίζεσβαρ, φίλε. Πώς? Έχεις παίκτη σαν τον Μπίζεσβαρ. Αν έχω παίκτη σαν τον Μπίζεσβαρ. Έχεις φορ το δεύτερο γύρο που έκανε ο Πριγιοβίτς. Το δεύτερο γύρο του Πριγιοβίτς. Άκου να σου πω κάτι. Ποιο Πριγιοβίτς ρε. Άσε με το αμορέ. Με το Λαμπριάκο. Που κάνει τα 100 μέτρα σε ένα τέταρτο. Ρε σήμερα με τρελάνεις τώρα. Δηλαδή εσύ νίκης ομάδα. Αν ήσουν πρόεδρος. Θα έπαιρνες αυτό ένα σέντερ φορ. Αν με τρελάνεις τώρα. Πες μου εσύ με το χέρι στην καρδιά. Τι να παίρνει αυτό που πήρες εσύ. Βάλ το χέρι στην καρδιά. Να παίρνει αυτό που πήρες εσύ, φέτο. Κάτσε να σου πω. Ναι. Βάλ το χέρι στην καρδιά. Βούτα τη γλώσσα στο μυαλό και πες μου. Έχεις μια ομάδα, είσαι πρόεδρος, θα τον έπαιρνε στο Πρίγκιπις Σεντερφόρ. Ειλικρινά. Το τεστ της αλήθειας σου κάνω τώρα. Πρόσχη τι θα πεις. Άσε με τώρα, ρε φίλε. Το Πρίγκιπις του δευτέρου γύρου θα τον έπαιρνα, ναι. Και ο δευτέρου, θα τον κάνεις τι. Να κάνει κεφαλιές με τα,
με τα offside, τις offside σέντρες του Πέλκα, με δουλεύεις τώρα. Κλαίμε. Ρε σύφιλε, άκου να σου πω. Ναι. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει κάνει μεταγραφές. Ηρέμησε. Συγγνώμη, λες για το, θα λες κάνει. Τον Γκερέρο που τον ξέρεις εσύ ρε φίλε, για πες μου. Τον. Τον Γκερέρο που τον ξέρεις. Που τον ξέρω. Ναι, ναι, που τον, ξέρεις. Τον είδες στο YouTube σε δύο βιντεάκια. Εσύ που τον είδες δηλαδή. Πού τον είδες, για πες μας. Για πες μας τη στατιστική. Να σου πω, ο Γκερέρο. Ναι. Παίζει δύο χρόνια στη Λεγκανές τώρα. Ναι. Και έχει πέντε γκολ σε δύο χρόνια. Ναι. Ναι, να σου πω πόσα γκολ βάζει ρε φίλε η Λεγκανές δηλαδή για να βάλει αυτός 20 γκολ. Δεν το κατάλαβα. Μάλιστα. Παίζει στον ακράτη του της Ισπανίας. Και τώρα θα του κάνει τις πάσεις ο Φορτούνης να πούμε και ο Μπουχαλάκης από πίσω. Μάλιστα. Α, να σου πω ο Μπουχαλάκης δεν έρχεται στον Ολυμπιακό. Θα κάνει προετοιμασία και θα φύγει. Όχι προετοιμασία, είτε στην πρώτη και θα φύγει. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Υπέξει με τον Ανδρούτσο βασική. Ο Ανσάρι. Καλά, τον Ανδρούτσο θα το μακάρι να κρατήσει τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος καλός. Είναι τρεις ναι. ταχύτητες. Άμα ο Πέλκας είναι καλός, ο Ανδρούτσος είναι Μαραντόνα. Άστο, μην την ψάχνει για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος παίζει και στη θέση του Πέλκα. Εκεί έπαιζε. Σέντερ φορ έπαιζε σε όλα τα χρόνια. Ναι, στην Κάπα 20. Παίζει οχτάρι. Στην Κάπα 20. Για πες μου εσύ ρε, για το Φετφατζίδη. Που λες εσύ είναι Φετφατζίδης. Ναι. Είναι πολύ καλό στένασμένα. Ο τεχνίτης, ναι, κλάσεις, αλλά στα τέσσερα πλασέ θα βάλει το μισό. Δύσκολο στον γκολ είναι, μωρά αδερφέ μου. Ενώ ο μισοπνεύμονος ο άλλος ο Μπίσεσβαρ που με ρώτησε αν έχουμε τέτοιο παίχτη. Έχετε, καλός, άκου, άκου, άκου. Ένα παίχτη θα πω. Αντί Μπίσεσβαρ και αντί Φουρτούνη. Βρουτσάι, τέλος. Ποιος? Ο Βρουτσάι. Ο Βρουσάι θα παίξει εξτρέμ. Θυμίστε, μην τον κοροϊδεύει. Εγώ δεν τον κοροϊδεύω, είναι παιχτούρα για μένα αυτός. Στεφανάκι, άκου να σου πω. Αυτό το 20χρονο δεν ξέρω που το βρήκε, είναι λαχείο. Με λαχεία θα πάρει το τσάι. Ήρθε ο Καρυπτίδης και ζήτησε ένα παίχτη από τον Ολυμπιακό. Δύο. Έναν. Πρώτα ζήτησε το Μάνο, αλλά δεν τον δίνει ο Μάνο γιατί είναι παιχταράς. Ναι. Ο Μάνος θα παίξει στο Ολυμπιακό. Θυμίζω αυτό που το λέω, έτσι. Ναι. Πέρσι έβαλε 27 γκολ. Να παίξει και ο Κόντε στον ΠΑΟΚ να κάνουμε κόντρα. Ποιος, ο? Με τον Κόντε να κάνουν κόντρα. Και ο Κόντε που έπαιζε, ρε φίλε. Τρίτη εθνική Ισπανίας έπαιζε. Και ξαφνικά θέλετε να τον πάρετε πρώτο σε και ο Μάνος Ροδάκη να. Στη Βέρεια μάζευε. Εντάξει. Να σου πω, ξέρεις ποιον ζήτησε από τον, τον τέτοιο να δεν πες το να, τον Βέλγο από τον Εργοτέλη που τον πήρε από τον, τον έχει κλείσει, τον πήρε από την ΑΕΚ. Ναι, τον Γκάιμπερ. Αυτόν ζήτησε ο Καρυπίδης, να το ξέρεις, θα το θυμίσεις το. Αλλά μπορεί να πάει στον Όφη. Τον θέλει με τρέλα, είναι που είναι καλός παίχτης. Τον λοιπόν, Όφη θα τον πάρετε παράρτημα ή τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Ποιο τι να πάρει ο ΠΑΟΚ, πάντα παραρτήματα του ΠΑΟΚ πέσανε. Λοιπόν, πες εσύ τα δικά σου, κάνε εκεί το, πώς το λένε, την προπαγάνδα στους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Τώρα καλοκαίρι είναι, καλά τους τα λες, θα πάρουν έτσι κι αλλιώς κάθε καλοκαίρι πρωτάθλημα παίρνουν. Θα γεράσουνε, εύχομαι να πάνε 100 χρόνια, αλλά πρωτάθλημα δεν πάρουν. Δεν θέλω, αν πέσουνε κορνέδες στο Ρέντι και γιούχες, θέλω να βγεις φέτος. Ρε, να σου πω, τρεις παίχτες άμα πάρει, έτσι, καταρχήν θα πάρει δύο στα χαφ, ένα αμυντικό χαφ δυνατό και ένα οχτάρι. Θυμίσου το αυτά που στα λέω. Έτσι. Και θα πάρει και δύο εξτρέμ. Φίλε, μακάρι. Για εκείνη πρωταθληματάρα. Μακάρι. Αλλά όταν βλέπω εγώ τον Αλέφαντο το Δεκέμβριο να κάνει το χλωτάπιτα του Ρέντι διαφήμιση σήμερα και την προηγούμενη εβδομάδα τους τεχνικά τμήματα του Ολυμπιακού. Τον Αλέφαντο. Τι καλά που είναι να πούμε και τα λοιπά. Με βρωμάει ρε φίλε. Με βρωμάει. Δεν είναι καλά αυτά δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. Πολύ καλά είναι, αλλά όταν τα κάνεις πρωτοσέλιδα. Είναι η μόνη ομάδα. Γιατί και εμείς όταν ο ΠΑΟΚ έβγαινε τέταρτος πηγαίναμε στη Μεσίβρε και λέγαμε του Ζαγοράκη το Στολίδι. Ναι. Και κοροϊδεύαμε πάλι. Ολυμπιακός ρε φίλε πρωταθλήματα παίρνει. Και ένα σημείο ακόμα. Ήρθε στα πέτρινα χρόνια και δεν το κατάλαβα. Ποιος? Και εσείς ανθίσατε. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Λέω, αν έχουμε του χρόνου την ίδια κατάληξη του Ολυμπιακού θα έχουμε κορνέδες. Ναι, δεν θα έχουμε. Και άμα δεν έχουμε, τι θα έχουμε, για πες. Θα δικαιολογήσεις όλα αυτά που λες. Εγώ βλέπω ότι θα έχεις ανάμεσα σε πρωτάθλημα και κορνέδες πιο κοντά στον κορνέ είσαι. Ωραία, εντάξει. Αυτή είναι η γνώμη σου, έτσι. Ναι, λοιπόν, αυτό δεν το θέλω μου, είναι η γνώμη μου. Ναι. Ο Πολ Κουτσολιάκος είναι δικό σας από εκεί. Όχι, στον Εθνικό έπαιζε. Με τον Λάκη Πετρόπουλο και τον προπονητή του. Αυτό είναι το Τσπασχάλι της γιαγιάς Ντάκ, με αυτόν έπαιζε. Δεν ξέρω ποια είναι τα Ντάκ. Στον Εθνικό με τον Στεφανάκη. Φέτος ο Ολυμπιακός είναι στο UEFA-κι, ο Φορτούνης. Κάποτε θα το κοροϊδεύε. Γιατί εσείς που είσαστε, ρε φίλε. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δε. Δεν ξέρω. Κάποτε γιατί, το δούλευες. Θεόκλητος είσαι, πες. Να είναι Θεόκλητος.
Ποιο Europa. Μόνο για να σκεπάζεστε. Ποιο UEFA. Εγώ είμαι Champions League. Πότε θα πάει ο ΠΑΟΚ Champions League. Πότε θα πάει το Champions League. Μακάρι να το δούμε, να ζήσουμε, να το δούμε και αυτό. Δεν μου λες τώρα. Άκου ένα τελευταίο ρε, για το Φορτούνι. Ναι. Ο Φορτούνις δεν πήγε διακοπές. Όλο το καλοκαίρι είναι στο Ρέντι και στον Άγιο Κοσμά. Τι? 6 ώρα το πρωί. Πίνει, πίνει αίμα από μικρά παιδιά. Δεν πίνει αίμα, δεν πίνει αίμα παρθένας. Ήρθανε οι προπόνητες. Αίμα περιόδου πίνει. Τι πίνει. Τι πίνει ρε φίλε. Τι πίνει. Τι έκανε ο Φορτούνις. Τι πίνει και δεν μας δίνει. Τρία χρόνια σέρνεται αυτό. Για ανεμία. Αν αφήσεις να σου πω για το Φορτούνι τώρα. Ναι, μην μας τα δικά σου. Λοιπόν, έφερε τους γυμναστές. Έξι άτομα μαζί με δύο τροφολόγους. Ο Πολ Κουτσολιάκος και όλοι του οι μάναζε. Έτσι. Για να... Και τον έχουν απ' όλη την προετοιμασία. Δεν έκανε ούτε διακοπές. Κάνει προετοιμασία μόνος του. Άμα το δεις έχει ανέβει σε όγκο και τώρα πέφτει, θα δεις. Θα το δεις πώς θα βγει. Δηλαδή, κουταγιανός ο Φορτούνις φέτος. Μακάρι ρε φίλε. Μακάρι το παιδί, εγώ γιατί όχι. Α, εγώ βλέπω ένα πτώμα τρία χρόνια. Τώρα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να φύγει και τώρα. Έτσι. Μακάρι ρε φίλε, να σου πω κάτι. Και... όλα τα παιδιά του κόσμου και τα ελληνάκια ακόμα παραπάνω να παίξουν μπάλα, αλλά αυτό που έβλεπα 2,5 χρόνια δεν βλέπετε. Τι να κάνω. Εντάξει, όλη η ομάδα ήταν έτσι, δεν ήταν μόνο αυτό, δε φίλε. Ναι, αλλά τον κάναμε τον Φορτούνι ότι θα σηκώσει την ομάδα ο Φορτούνις, ότι όχι, θα πάρει τις πλάτες ο Φορτούνις, αλλά τελικά ο Φορτούνις. Ρε φίλε, κοίταξε, κοίταξε να δεις, την μπάλα την τρίφωνα βγήκε. Ναι, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το τσαμπουκά, αυτό, με αυτό γεννιέσαι, δεν μπορεί να το αποκτήσει αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει τώρα ο. Σοφτ πολύ, ρε παιδί μου. Ναι. Βέβαια είναι, ναι. Έτσι είναι. Κάτι τώρα. Εντάξει. Τελευταίο. Κάνει τώρα τελευταίο και σοβαρό. Ωραία. Εκείνο τον Νικολάου θα το βάλεις βασικό στο πέρα. Εκείνο θα έρθω να το πάρω, να το βάλω δίπλα στο Δελιζήσι και να γαζώνω. Μαζί με τον Σόουζα. Ο Νικολάου θα πάει στη Γερμανία, φίλε μου. Είναι μεγάλο ταλέντο, γι' αυτό σου λέω. Ναι, ναι. Είναι μεγάλο ταλέντο και θα πάει στη Γερμανία. Αρέσει και θα πάει σε ομάδα. Και θα έρθει ο Ευαγγέλου για... Α, ξέρεις πόσα στόπερ έχουμε. Δεν ξέρω. Πήρε τον άλλον αρε, φίλε, τον Ψήλο, τον Πόντιο από το Κιέβο. Του έκανε πλάκα ο Μασούτ που είναι πιο αργός από το replay ρε παιδί. Κοιτάξτε και μας λέτε ότι έχει το center back. Ρε Ραπτόπουλε, αυτά που λες σκέψου τα λίγο ρε φίλε. Ήρθες στο τηλεάρχη, σε περίμενα να πάμε προπόνηση, δεν ήρθες. Πού να πάμε ρε φίλε, πού ήρθες, ήρθες στο τηλεάρχη. Μα στον τελικό δεν σε είπα θα πάω τηλεάρχη. Ναι ρε, δεν ήρθα καθόλου κάτω. Σε περίμενα ρε άθλη άνθρα. Θα αρχόσουν ρε φίλε. Βέβαια θα αρχόμουν, μα. Εγώ νόμιζα που θα όχι, ευτυχώς είχε ο Καρατζαφέρης στο υπόγειο, γυμναστήριο κανονικό και σάκους και γκάντια και τέτοια και διαδρόμους και βάρητα και πήγα εκεί μια ώρα και ένα τέταρτο και πλακώθηκα. Και κοιμόταν, σίγουρα. Με το βάζελο του Παπατσόρη. Ήταν και ο Παπατσόρης με την κόρη του είχε κατέβει, ναι. Ναι. Το Παπατσόρη τον έπαιζε ένα σπάρινγκ άνετα. Εύκολο είναι ο Παπατσόρης. Δεν βρήκες. Μην κλέβεις εκκλησία, πήγες να κλέψεις. Γιατί είναι βάζελος άρρωστος, ξέρεις ότι παλιά έκανε την. Ξέρω τι έκανε παλιά και μαζευτήκατε εκεί με τα μηχανάκια μου. Τα από Καρατζαφέρης. Στο δίπλο. Ξέρεις λέει τι με έκανε, λέει αυτός ο Παπατσόρης. Πήγε λέει και είπε όταν τράκαρε να πούμε ο Γκόνιας με το αυτοκίνητο. Είπε ο Παπατσόρης, κρίμα, ευτυχώς λέει. Τι κρίμα λέει, τι κρίμα που δεν υπήρχε λέει κανένας άλλος Ολυμπιακός μέσα λέει στο αμάξι. Ναι, που... και σε ένα τέταρτο λέει σκάσανε μύτη κάτι μηχανάκια να πούμε. Φωτιά μου άναψες Βασίλη. Τι φωτιά μου άναψες Βασίλη. Ο Καρατζαφέρης είναι σοβαρό παιδί εδώ μεταξύ. Αλλά έχει πολλούς τρελούς και αυτός εκεί πέρα. Ο Καρατζαφέρης είναι σοβαρός. Λοιπόν να σου πω κάτι. Τελευταίο τώρα. Πώς θα είδες στο center back του ΠΑΟΚ ρε. Τα δύο. Αυτή που πήρε. Ποιος θα παίζει, ο Βαρέλα και ο Κατσερίδης. Αυτοί δύο, ναι, ο Βαρέλας και ο Κατσερίδης. Από αυτούς ξέρει κανένας μπάλα. Όχι. Δηλαδή άμα του πετάξει την μπάλα από ψηλά, έτσι με το χέρι, όχι ναι, ναι. Δυνατή, ναι. Μπορεί να την κοντρολάρει χωρίς να του φύγει δύο μέτρα η μπάλα από τους δύο αυτούς. Ο Ποτία με τον Τακώστα λες καλύτερη θα ήταν. Υπάρχει κανένας από αυτούς τους δύο στον Ολυμπιακό. Φύγε επόμενη γραμμή καθίστε. Κάθαρμα. Τι γέλιο ρε. Ποτία και Τακώστα ξέρανε μπάλα όμως. Μην γελάς. Αλλά ήταν αργή, αλλά εντάξει, κατεβάζανε την πάρα. Με τον Κυρτζίκη τρίτο στόπερ τον επόπτη. Μπράβο, εκεί πέρα ναι. Εκεί είναι. Συμφωνώ. Με τρίτο στόπερ τον επόπτη. Τη Φουρέιρα. Καλημέρα. Ο Ντακώστα και ο Ποτία ήταν το ίδιο στυλ και οι δύο. Γι' αυτό στο μεγάλο χώρο τα προβλήματα. Γι' αυτό υπάρχουν και μικρές ενστάσεις για το στυλ του Κατσερίδη με τον Βαρέλα. Πώς λέει ο φίλος μου ο Ραπ. Έλα φίλε. Σακούμε φίλε. Σακούμε φίλε. Πολύποδες να βγάλεις φίλε και να μην μπορείς να ανασάνεις. Τελευταίος για σήμερα. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Καλά το εξηγήθηκες.
Τον αλυταρά τώρα δεν θέλω να πληρώνω τα ισία. Καλημέρα φίλε, ναι. Εγώ σου μιλάω κύριε Δαυτόπουλε. Εσείς μιλάτε και στο τελευταίο της βραδιάς. Α, ωραία, εντάξει. Λοιπόν κύριε Δαυτόπουλε, μια και άνοιξα εδώ τούνελ στα Τέμπη, τώρα είναι η ευκαιρία να ψάξετε έναν μεταδότη να σας ακούει και όλη τη Θεσσαλία μέχρι κάτω τη Θήβα. Τώρα για το ποδόσφαιρο που είπες, ναι. Δεν ξέρουμε αν ο ΠΑΟΚ είναι φορμαρισμένος όπως πέρσι. Όπως πέρσι. Ναι. Όπως ήταν πέρσι που ήταν φορμαρισμένος κτλ. Γιατί μπορεί να κάνει και την ανάκαμψη και ο Παναθηναϊκός. Ανάκαμψη... Πρέπει να πει στο φίλο μας αυτόν τον τύπο να πούμε. Ναι. Γιατί όποιον παίχτηκε αν τον έλεγε αυτός δεν κάνει, αυτός δεν κάνει, αυτός δεν κάνει. Ο Μπουτέα στην αρχή τι ήταν, για κλάπαματα δεν ήταν και για κλουτσές. Όλο αυτό το δεν έβαζε και όλο Μασακουνιές ήταν. Εγώ τον Μπουτέα με τον Ντακώστα. Τον ήθελα φέτος στον Ολυμπιακό, με διαιτησία την έχει η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και οι επόπτες να σφυρίζουν την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, να το δω τον Ντακώστα και τον Ποτία. Ποιο Ντακώστα αργός είναι. Αλλά να έχω τον ΠΑΟΚ με 8 φιλικά, 4 goal offside και την ΑΕΚ το ίδιο και να τον πω τον Ντακώστα με τον Ποτία φέτος. Τι θα κάνανε. Φορτούνης πραγματικά αυτό που είπες έχει δίκιο. Φορτούνης είναι σαν κάτι αρρώστης όταν βγαίνουν από την εντατική. Με το καλαμάκι που τρώνε την πρώτη μέρα σούπα και τα λοιπά. Τώρα μπορείς να πείτε και στον διευθυντή σας να μας φτιάξει ένα μεταδότη εδώ στα Τέμπη να σας ακούει όλη η Ελλάδα. Γιατί μόλις φτάνουμε εκεί στον Πλαταμόνα μετά στόπ να πούμε, δεν ακούμε τίποτα μετά. Εσείς, εγώ που είμαι τους ταπάνης με αυτά τα πράγματα, υπάρχουν να πούμε τώρα κάτι κόλπα, βάζεις το κινητό και ακούς την εκπομπή όσο όλο τον κόσμο. Ιντερνετικά. Τι μπερδεύεσαι με τους πομπούς τώρα, οι πομποί θα κατεργηθούν. Κάτσε και αυτό που δεν μπορεί όλοι να έχουν ας πούμε ίντερνετ και τέτοια να μου και τα λοιπά. Βρε εδώ τα παιδιά, βρε εδώ η κόρη μου και οι συμμαθητές της είναι full στο ίντερνετ. Πόσο χρόνο είσαι. Στα τηλέφωνα πλέον ανανεώνεις το χρόνο μιλές, βάζουν και ίντερνετ. Εντάξει, έχω μια ηλικία που λέει, δηλαδή έχω 12 εγγόνια κύριε Ραυτόπουλε. Επειδή εμείς είμαστε μια γενιά η οποία μεγαλώσαμε με την Αστροφενγιά και την Αναδυωμένη και το Λούνα Πάρκ. Οι επόμενοι. Ναι, εντάξει. Θα βάζουν τα εγγόνια μας, θα μας βάζουν ίντερνετ για να σου πω αυτό γίνεται. Ναι. Μα εγώ βάζω την Instagram και με φτιάχνει τα πράγματα. Ναι, αυτό γίνεται και με εμάς. Αφού είμαστε τους ταπάνιδες. Ναι. Ξαπλώνω, πότε με πέρασε, πότε ξυπνάω, ξανακοιμάμαι αυτά κτλ. Ας λίγο άκουγα μετά το χιλικίδι, πώς λένε. Έχουμε μάθει όλες τις εκπομπές σας. Πού είσαι τώρα, σε ποιο μέρος είσαι. Εγώ είμαι Λαδισσός, φίλε μου. Μέσα. Ναι, μέσα Λαδισσός. Ακούσα από ράδιο από ίντερνετ τώρα. Τώρα από ίντερνετ ακούει. Τώρα έχω το τάμπλετ. Τάμπλετ, είδες. Τάμπλετ, το βάζω δίπλα μου. Μια χαρά είσαι. Και με ακούς και η γυναίκα μου να την ξυπνάω. Ωραία. Ας την γυναίκα σου, πόσα χρόνια είσαι με την γυναίκα. Μέχρι το πουλί αυτό γίνεται. Στον καναπέ. Ναι, και περιμένω μετά κάθε Σαββατοκύριακο να πάει 9 ώρα να ακούσω τον κύριο Παπαζαφυρίο. Ωραίος. Ωραία τα λέει και αυτός. Έχουμε όλους τους παραγωγούς σας. Του Ραγκάτσι, τον άλλο τη Σμάρο. Τους έχουμε μάθει σχεδόν όλους. Ποια Σμάρο. Α, της Μαρό, της Μαράδας, Μαρό λέει και εγώ. Της Μαναρδίτης. Ναι, Παοξού, ναι, Παοξού. Παοξού είναι και αυτήν. Εδώ στη Λάρισα να ξέρεις ότι η μισή Λάρισα είναι ΠΑΟ και η μισή είναι Ολυμπιακή. Τα Φάρταλα είναι Ολυμπιακή και η Λασούνα είναι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ωραία σταφέρνες έχετε ρε και να τα δεις. Εννοείται. Και ωραία αγορά, ε. Ναι, ωραίο, ναι. Λοιπόν, και μετά τα λες όλα, γιατί σου όλο Χαλκιδική που στα εδώ κάτω δεν κάνει καμιά διαφήμιση, Πεταμόνα αυτά κτλ. Να πετάξει μια σπόντα, ναι. Έχει 30. Το Λιτόχρονο το γνωρίζει, έτσι φίλε μου. Το Λιτόχρονο δεν γνωρίζει. Μα του Καρατζαφέρη η μαμά από εκεί. Θα την παλάμε ναι. Το χεριού του. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Πριόνια. Πριόνια. Είναι 15... Πριόνια. Ναι. Από το Λιτόχρονο απ' έξω είναι γύρω στα 17 χιλιόμετρα. Πάει στον Όλυμπο. Πάει αυτοκίνητο κτλ. Πάρει τη γυναίκα σου αυτά και τα λοιπά, του πάρει εκεί στα Πριόνια, έχει ταβέρνα, έχει μια θαλή που πέφτουν νερά και είναι του κάτι άλλο. Αλλά η ηλίθι, του λέω το σχήμα, επί 30 χρόνια είναι 1,5 χιλιόμετρο χωματόδρομο. Ακόμα δεν το έχουν φτιάξει. Μία λένε οικολόγοι, μία λένε του ψάξαμε, μία λένε παραμύθια. Όχι, έπαιξε με του οικολόγου. Άμα μπλέκει με αυτού, μα πε ότι σε γίνει ένα συμβάνι, αδελφέ. Πότε να πάνε τα σωστικά μέσα. Ή να πάει ένα πούλμα να πάνε, τη σητρώει μια ώρα να, αυτό το 1,5 χιλιόμετρο. 1,5 χιλιόμετρο δεν μπορούμε να ρίξουμε τσιμέντο δηλαδή τώρα. Άλλο πράγμα. Ναι. Το πρώτο καταφύγιο αυτά και τα λοιπά και μόλις το κουδεύεις θα φτάσεις στο Πριόνια, θα θυμάσαι τη λέξη Πριόνια. Πάρ' τη δικιά σου και τράβω μια φορά και θα με θυμηθείς, αλλιώς θα με βρήσεις. Θα πεις αυτός ο κολόγιος να μου πει ότι έχει 12 εγγόνια, μην πει παραμύθια. Δεν σου λέω παραμύθια, λέγεται Πριόνια. Πάει λοιπόν, ένα φίλο σου να πάμε, έχει απάνει τα βερνούλα, μια ταβέρνα έχει απάνω. Θα πάρω τον κόκκινο μια γίδα, ένα και θα τον μια παϊδάκια ή πριζόλα. Ω, παϊδάκια, άμα εγώ είμαι ειδικός στα παϊδάκια. Εμένα θα πάρεις για παϊδάκια. Λοιπόν, καλημερίζω. Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριο σε εσένα και το φίλο σου. Να σε καλά, αύριο το πρωί Παπαζαφυρίου δεν ξεχνάμε. Εννοείται. Πότε βγαίνει ο άλλος ο Αποστόλης, ο Πόντιος. Αυτός από εδώ, κάπου εδώ είναι αυτός. Ναι, ναι, ναι. Τα λέμε, φιλιά. Γεια σου, Λαρισέ. Χάσαμε την παρακαταθήκη μας. Αύριο δεν χάνεται Παπαζαφυρίου. Δύσκολα να χάνεται. Θα έχουμε εθνικό
Παραλήρημα. Θα έχουμε ανήψους ηθικού. Φρονήματος. Φρονήματος. Πώς τα λες τα αγγλικά έτσι, ρε. Διάβασε ρε Κώστα κανένα μήνυμα. Οι πελάτες πληρώσαν εκεί πέρα. Ο οδηγός του Κυρσάβα είναι πιο κουραστικός από τη διαφήμιση του. Δεν τη διαβάζω. Μην διαβάζει. Το πάρα τι λέει. Μόνο που άλλαξε σε Ολυμπιακέ τέσσερις προπονητές πέρσι έδειξε το αγωνιστικό σου προϊόν και ποιόν. Ονειρέψου καλύτερες μέρες, Ολυμπιακέ. Παοξής από Νεάπολη που δουλεύει στην Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, Καρδιτσιώτης, Νίκος Γόδας και Πέτρος Κόκαλης, ο παππούς αυτοί άξιζαν, λέει. Κυρσάβας και οδηγός για Λατζή Ολυμπιακή. Πέτρος Κόκαλης λέει για τον παππού. Τον παπά του Σοκράτη. Μάλιστα. Όπως στην κηδεία του, να πούμε, πρώτο καθεδρία στην εκκλησία ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο οποίος ήταν ο αριστερός κουκουές από τους λίγους. Ο Αλεξανδράκης. Αλλά δεν τον είχε και κομμουνιστή. Για του λαού τη νίκη, λέει ο Καρδιτσιώτης, κομμουνιστής κουκουέ, στη μάχη πάντα πρώτη, όρκος στη μνήμη του καπετάνιου Γιώτη. Ποιος ήταν ο Γιώτης? Εγώ το μόνο Γιώτη που ξέρω εγώ, είναι το Σαντουιτσάδικο. Εργοτέχνης ο γύρος, που λέω. Τι γίνεται? Ο Γιώτης. Ο Γιώτης. Θα πάνε να ρωτήσω, ο Γιώτης, τι έγινε, ναι. Κομμουνιστής, ναι, ήσου κομμουνιστής. Ναι. Λέγε ρε Θεόκλη. Θεόκλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Πόσο μου αρέσει όταν κλείνει η εκπομπή. Θέλω να κλείσει η εκπομπή, Θεόκλη. Θεόκλη με λαδερά επιτέλους και με μπεσαμέλ παστίτσιο. Ναι. Φλωράκης. Φλωράκης. Θέλω να ακούσω μιλίχια και μεταλλική φωνή. Θεόκλη. Λέγε, θέλετε, κλείσε. Κλείσε εσύ για Σαββατοκύριακο. Εμείς Κώστα σηκωνόμαστε, φεύγουμε και αφήνουμε Θεόκλητο να κλείσει σαν διευθυντή τη ΡΙΚ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να δούμε καλό ποδόσφαιρο στα επόμενα παιχνίδια. Ακολουθεί Γιάννης Χιλιτίδης και αύριο δεν χάνεται 9 η ώρα Παπαζαφυρίου. Καλό βράδυ.